Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Open Mind. Το απόψινό Open Mind έχει μια μεγάλη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ με πάρα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Βρισκόμαστε κανονικά στην ευθεία των εκλογών της 7ης Ιουλίου, αλλά πέρα από τις εσωτερικές πολιτικές διεργασίες εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης, όλα αυτά γίνονται και κάτω από τη σκιά των τουρκικών προκλήσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ και μέσα σε μια συνεχή διαβούλευση στην Ευρώπη. Μάλιστα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη όσα τεκταίνονται στις Βρυξέλλες, σύνοδος κορυφής. Που αυτό το οποίο δεσπόζει είναι τι ακριβώς θα αποφασίσουν και με ποιο τρόπο θα το ανακοινώσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες πριν λήξει σύνοδος κορυφής. Υπήρχε ένα ανακοινοθέν, το οποίο όμως από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πλευρά της Κύπρου ζήτησε να γίνει πιο έντονο, πιο άμεσο και πιο σκληρό και υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς εδώ διαβουλεύσεις για να δούμε αν αυτό μπορεί να αλλάξει επί τα βελτίο πιο σκληρό απέναντι στην τουρκική πλευρά, η οποία ανακοίνωσε ότι πάει στα Βαρόσια το επόμενο γεωτρύπανό της, το Φατίχ, και στην περιοχή της νεκρής πόλης της Αμοχώστου, απειλώντας ότι θα την ανοίξουν, θα την επικίσουν και θα την κάνουν ένα καινούριο Las Vegas, έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η ένταση στις σχέσεις ανάμεσα στην Κύπρο, την Τουρκία, την Ελλάδα και την Ευρώπη βεβαίως ολόκληρη. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα πάμε και για τις εκλογές, πάμε να δούμε και τα ευρήματα από τη δημοσκόπησή μας. Θα παρουσιάσω αμέσως τους καλεσμένους μας. Σε λίγο να με ειδοποιήσετε παρακαλώ πότε μπορούμε να συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες, να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε τον Χρήστο τον Τζιγουρή, μπορούμε να τον δούμε. Χρήστο, καλησπέρα, ελπίζω να με ακούς καλά. Καλησπέρα, σας ακούω. Λοιπόν, πες μας τι γίνεται, πού βρίσκονται τα πράγματα και πώς θα εξελιχθεί ένα νέο ίσως ανακοινοθέν το οποίο ζητάει μετεπιτάσιος η κυπριακή πλευρά. Θα γίνει και πιθανόν και μια νέα σύνοδος κορυφής την ερχόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ας πάρουμε ένα έναν φόρο, ξεπεράσω κάποια προβλήματα με τον ήχο. Εντάξει, θα τα προσπαθήσουμε. Λοιπόν, είχαμε ανεπάλληλες διαβουλεύσεις μέχρι τώρα, όπου φαίνεται ότι έχουμε την τελική πια διατύπωση για το θέμα της Τουρκίας. Το πώς τοποθετείται δηλαδή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τα όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο με τις παράνομες εξορίξεις που επιχειρεί η Τουρκία. Έχουμε μία, με βάση τα προηγούμενα προσχέδια κειμένου, έχουμε μία αυστηρότερη διατύπωση, καθώς υπάρχουν διατύπωσεις που είναι για πρώτη φορά. Με βάση λοιπόν αυτό το κείμενο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα υπογραμμίζει τις σοβαρές και άμεσες συνέπειες που έχει στις ευρωτουρκικές πια σχέσεις η δραστηριότητα της Τουρκίας. Ουσιαστικά υιοθετεί όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις και του Μαρτίου και του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων προχτές για αυστηρή γλώσσα στην Τουρκία. Ωστόσο, το σημείο που είναι καινούριο και αλλάζει αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το Συμβούλιο υποστηρίζει την πρόσκληση στην Επιτροπή και στην Εθνική Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να υποβληθούν επιλογές για κατάλληλα μέτρα χωρίς καθυστέρηση συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων μέτρων. Αυτή είναι η νέα προσθήκη, η αναφορά σε στοχευμένα μέτρα, καθώς όλοι καταλαβαίνουν πως πίσω από αυτή την περιγραφή βρίσκονται μέτρα κατά προσώπου που στοχεύουν, αν μη τι άλλο, να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για όσους λαμβάνουν μέρος, ενεργά μέρος, σε αυτές τις επιχειρήσεις των γεωτρήσεων. Είναι μια έκφραση και διατύπωση που μπήκε μετά από στεναρή ελληνική πίεση, κυπριακή πίεση και μετά από κατάλληλη προεργασία. Θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Τσίπρας στη συνάντηση με την Φεντερίκα Μογκερίνη, την Ευρωπαϊκή Αξιωματούχο που θα κάνει δηλαδή αυτή τη δουλειά, θα εξειδικεύσει και θα παρουσιάσει τα μέτρα στους ηγέτες, είχε ζητήσει να σταλεί στην Τουρκία ένα σκληρό και σαφές μήνυμα για να μπορέσει να αλλάξει συμπεριφορά. Κατά πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνόδου τώρα, ο Κύπριος Πρόεδρος ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους για την αλληλεγγύη τους και τους παρουσίασε λεπτομερώς τα όσα λέει και τα όσα κάνει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Με τα γεωτρύπανα, με τις δηλώσεις, τις ανακοινώσεις. Μάλιστα, Χρήστο, δεν ξέρω αν με ακούς, γιατί παράλληλα με την υπόθεση αυτή
Έχουμε και το θρίλερ για το διάδοχο του Γιούγκερ, όπου εκεί υπήρξαν ήδη ανατροπές. Πες μας λοιπόν σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, γιατί είναι δεδομένο ότι αυτή η θέση έχει πολύ μεγάλη επιρροή και κυρίως για τα δικά μας θέματα και σε ό,τι αφορά βεβαίως τις τουρκικές προκλήσεις, αλλά και όχι μόνο. Είναι βεβαίως η θέση του Προέδρου της Κομισιόν και μια σειρά άλλες θέσεις κλειδιά στο μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, τώρα η κουβέντα είναι για τον διάδοχο του Γιούνκερ. Μαθαίνουμε ότι όλο και περισσότερο η υποψηφιότητα του Βέμπερ, του υποψηφίου δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, απομακρύνεται. Mm-hmm. Φαίνεται ότι προς αυτή την κατεύθυνση εργάζονται και έχουν κοινή στάση και η αριστερά και οι σοσιαλιστικές δυνάμεις, ενδεχομένως και ένα μέρος των φιλελευθέρων στην Ευρώπη, καθώς, αν με ρωτάτε, με βάση τις συζητήσεις που γίνονται εδώ πέρα και με διπλωματικές πηγές, φαίνεται ότι ο Μισελ Μπαρνιέ, ο Γάλλος Μισελ Μπαρνιέ ή ο Φρανς Τίμερμανς, η υποψηφιότητα που έρχεται από το σοσιαλιστικό χώρο και υποστηρίζει και η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση, είναι πιο πιθανό και με λιγότερες πιθανότητες, κυρία Βεστάγκερ, είναι πιο πιθανό να είναι αυτή που θα αναλάβουμε κάτω τιμόνι της Κομισιόν. Μάλιστα, να σημειώσουμε εδώ, Χρήστο, ότι ο κύριος Μπαρνιέ προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ο κύριος Τίμερμανς από το Σοσιαλιστικό. Να σημειώσουμε ότι και ο κύριος Μπαρνιέ έχει διατελέσει υπουργός, έχει διατελέσει επίτροπος. Το ίδιο ισχύει και για τον Φρανς Τίμερμανς. Ωστόσο, το σημείο εκείνο που κάνει πάρα πολλούς να σκέφτονται και να λένε όχι στην υποψηφιότητα, βέβαια, θα είναι ένα οριζόντιο, μερικώς οριζόντιο, είναι το ότι δεν έχει δείξει με τη στάση με τη συμπεριφορά του ότι απέχει από ακραίες ρητορικές πολιτικές που αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να διαχωρίσουν την Ευρώπη που είναι σε οριακό λοιπόν, σημείο. Χρήστο, επειδή στις Βρυξέλλες συνήθως αυτές τις συνεδριάσεις οι νύχτες έχουν μήκος, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Και είναι πιθανόν δι' αυτού του θέματος να οδηγηθούμε σε μια έκτακτη σύνοδο στις αρχές του Ιουλίου και για να δώσω την πάσα στην κουβέντα σας ενδεχομένως να έχουμε αλλαγή στο πρόγραμμα της Διαμαγείας. Α, μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, γιατί βλέπουμε ότι μπορεί και το debate να αλλάξει μέρα ή και να μην γίνει και καθόλου μέσω Ευρώπης. Όλα γίνονται μέσω Ευρώπης, λοιπόν, γιατί υπάρχει, όπως ακούσατε, περίπτωση να γίνει έκτακτη σύνοδος κορυφής για όλα αυτά τα θέματα που αναφέρθηκε ο Χρήστος ο Τσιγουρής και κυρίως για το τι θα γίνει με τους διαδόχους στις σημαντικές νευραλγικές θέσεις των ευρωπαϊκών θεσμών. Οπότε όλα είναι αλληλένδετα. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα εδώ στα δικά μας και ας έρθουμε να παρουσιάσω τους καλεσμένους μας καταρχήν. Λοιπόν, είναι ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε υποψήφιος στο βόρειο τομέα, έτσι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Στη Β' Αθηνών. Καλώς ήρθατε. Είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος βορείου τομέα και εσείς. Είμαστε συνυποψήφιοι με τον κύριο Ζαχαριάδη. Μαζί. Ο κύριος Νίκος Σοφιανός, υποψήφιος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην Πρώτη Αθηνών. Ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, του Κινάλι του Πασόκ. Καλησπέρα. Κύριε Γερουλάνη. Του Πασόκ μια χαρά είναι. Του Πασόκ. Δεν είστε μέλος του Κινάλι δηλαδή. Θα είστε υποψήφιος καταρχήν με το Πασόκ. Το Πασόκ κατεβαίνει στις εκλογές μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο είναι το Κινάλι, το οποίο συνδέει άλλες δυνάμεις. Μάλιστα, λοιπόν, δεν ξέρετε αν θα είστε υποψήφιος με το κοινό. Όχι, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο. Νομίζω αύριο είναι η τελευταία μέρα. Ωραία, περιμένουμε να δούμε λοιπόν αν θα είστε και εσείς υποψήφιος σε τιμητική θέση που την κατάλαβα. Ναι, έχω πει από την αρχή. Μη εκλόγιμη. Λοιπόν, και ο Κώστας Παναγόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της ΑΛΚΟ. Κώστα μου, νομίζω ότι θα πρέπει να σηκωθείς. Γιατί θα πρέπει να πάμε να δώσουμε τη δημοσκόπηση. Η δημοσκόπηση για μας που την έχουμε ήδη δει είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έλα λοιπόν, γιατί εμείς τώρα εδώ θα αλλάζουμε θέσεις και πρέπει να κεντράρουμε κιόλας στις θέσεις μας για να φαίνονται οι κάρτες μας καλά. Λοιπόν. Θα τα καταφέρουμε νομίζω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα την ταυτότητα όπως βλέπουμε συνήθως της έρευνας. Εντάξει, κλασικά πράγματα. Ναι, πρέπει να τη δώσουμε. Βεβαίως, επιβάλλεται και είναι και σωστό. Κλασική αναλογική αντιπροσωπευτική δειγματοληψία. 1000 άτομα δείγμα, όπως πάντα. Αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού. 13 έως 19 Ιουνίου. Mm-hmm. Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Και περιθώριο σφάλματος 3,1 συν πλην 3,1%. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Επειδή μιλούσαμε με Βρυξέλλες και είδαμε τι τεκταίνεται εκεί και βλέπουμε τις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ,
Το πρώτο ερώτημα αφορά αυτό το θέμα. Κώστα, πάμε λοιπόν να το δούμε και τι απαντάνε. Ρωτήσαμε λοιπόν αν οι Έλληνες ανησυχούμε για την πιθανότητα ενός επεισοδίου ή ενός ατυχήματος, τέλος πάντων, στο Αιγαίο, επειδή ακριβώς υπάρχει μια έντονη, έτσι, αυξημένη προκλητικότητα από τη μεριά της Τουρκίας, συνεχείς παραβιάσεις και όλα αυτά που συμβαίνουν στην Μεσόγειο και στην Κύπρο. Και όπως μπορούμε να δούμε, περισσότεροι από τους μισούς, 55% ανησυχούν για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το 38% δηλώνει ότι δεν ανησυχεί. Θα έλεγα ότι ενδιαφέρον έχει στη διατύπωση του ερωτήματος η λέξη ατύχημα, που εκτιμώ ότι είναι αυτή που ανεβάζει το ποσοστό στο 55%, αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, όταν έχεις μια περίοδο διαρκούς εντάσεως και όταν έχεις μια περίοδο συνεχών παραβιάσεων, οτιδήποτε ήθελε προκύψει, μόνο ατύχημα δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, αφού δούμε τη δημοσκόπησή μας, με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, με δύο καθηγητές δηλαδή, τον καθηγητή των Διεθνών Σχέσεων, και θα συνδεθούμε και με την Κύπρο, που θα μιλήσουμε με τον κύριο Θόδωρο Τσακίρη, ο οποίος είναι καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τις δικές τους απόψεις. Λοιπόν, πάμε τώρα κατευθείαν να δούμε τι γίνεται εν ώψη των εκλογών της 7ης Ιουλίου και πάμε να ξεκινήσουμε από ένα πακέτο, θα έλεγα, Κώστα, με οικονομικά ερωτήματα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε εδώ πέρα. Ξεκινήσουμε με το πρώτο. Ναι. Με μια προσπάθεια να διαπιστώσουμε αν η ελληνική κοινωνία θεωρεί ότι όποια κυβέρνηση προκύπτει από τις εκλογές θα μπορεί να διαπραγματευτεί με τους εταίρους μας στην Ευρώπη το μείγμα της πολιτικής της ή αν θα πρέπει να εφαρμόσει τις συστάσεις που λίγαν προσφάτως είχαμε σε σχέση με το τι θα πρέπει να γίνει. Λοιπόν, το 43% πιστεύει ότι η καινούργια ελληνική κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές θα έχει περιθώρια διαπραγμάτευσης. Είναι περίπου ίσο, λίγο μικρότερο, 39% το ποσοστό που πιστεύει το αντίθετο. Θα έλεγα, Έλλη, ότι πρόκειται για μια ρεαλιστική προσέγγιση από την πλευρά όλων μας της ελληνικής κοινωνίας. Ναι. Δεν πιστεύει πια η ελληνική κοινωνία ότι υπάρχει δυνατότητα η οποιαδήποτε κυβέρνηση να κάνει τις πλήρεις ανατροπές και να ψηφίσει. Πιστεύει όμως ότι μπορεί να διαπραγματευτεί, έτσι, μπορεί να πετύχει πράγματα μέσα από μια συζήτηση. Αυτό που έχει ενδιαφέρον εδώ είναι ότι εκτός από το γεγονός ότι ανάμεσα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας είναι το 65% αυτό που πιστεύει ότι η νέα κυβέρνηση θα έχει περιθώρια διαπραγμάτευσης, μεγαλύτερο, υψηλότερο από το μέσο όρο είναι και το ποσοστό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύει το ίδιο. Είναι το 53% σε σχέση με το 43% που είναι το σύνολο. Αντιθέτως, προφανώς, οι ψηφοφόροι όλων των άλλων κομμάτων έχουν χαμηλότερα ποσοστά του μέσου όρου. Αυτό λοιπόν έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με ποιο σκεπτικό, μήπως το ερώτημα μπορούσε να διαπεράσει και το σκεπτικό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, εννοώ. Εντάξει. Τα δύο κόμματα που διεκδικούν την εξουσία, το ένα την έχει, το άλλο διεκδικεί να την πάρει, θεωρούν οι ψηφοφόροι τους ότι έχουν περιθώρια οι κυβερνήσεις τους, είχαν ή έχουν, να διαπραγματευτούν περισσότερο λοιπόν, από ό,τι όλοι οι άλλοι. Ας προχωρήσουμε γρήγορα να δούμε την επόμενη ερώτηση, την επόμενη κάρτα, που έχει να κάνει με την ελπίδα και την ανησυχία. Λοιπόν, είναι ωραία διατυπωμένο το ερώτημα. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, πρέπει να πω. Και έχει αποδίδει και πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Ρωτήσαμε λοιπόν, ακριβώς όπως το βλέπετε, αν η συνέχεια της διακυβέρνησης από τον κύριο Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί ελπίδα ή ανησυχία και αν η ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία προκαλεί ελπίδα ή ανησυχία. Όπως μπορούμε να δούμε λοιπόν, το 23% θεωρεί ότι το να συνεχίσει να κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι που του γεννά ελπίδα, ενώ το 50% θα ανησυχούσε με αυτό το ενδεχόμενο. Ναι. Και αντιστοίχως είναι 33% το ποσοστό που του γεννά ελπίδα η προοπτική της ανάληψης της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, έναντι του 44% που δηλώνει ότι θα ανησυχούσε εδώ, το ενδεχόμενο. Έχεις δίκιο, είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις. Καταρχήν για το ΣΥΡΙΖΑ. Έχασαν την ελπίδα στην οποία είχαν επενδύσει ερχόμενος ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Αλλά φαίνεται ότι έχει χαθεί αυτό. Και η επένδυση στο φόβο για τη Νέα Δημοκρατία. Θα έλεγα ακριβώς όπως το είπες, λειτουργεί και στις δύο κατευθύνσεις. Βλέπουμε, να μην τα διαβάσω τα ποσοστά αυτών που λένε τίποτε από τα δύο και δεν ξέρω. Είναι φανερό λοιπόν ότι η επένδυση που έγινε στην ανησυχία ενδεχομένως και στο φόβο ως στρατηγική επιλογή δεν απέδωσε και δεν αποδίδει. Αυτοί που ανησυχούν για την προοπτική να συνεχίσει να κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την δημοσκόπηση είναι περισσότεροι από αυτούς που ανησυχούν
αν θα αναλάβει τη διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει και μια διαφορά 10 ποσοστιαίων μονάδων, 33 με 23, στο συνέστημα ή στην προοπτική της ελπίδας, ανάλογα με το ποιος κυβέρνα. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη, η οποία γίνεται πιο προσωποκεντρική ερώτηση. Εάν πιστεύουν ότι η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους θα βελτιωθεί περισσότερο με κυβέρνηση Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ ή Μητσοτάκη ή Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι μια ερώτηση που την υποβάλαμε αρκετές φορές στη διάρκεια και της προεκλογικής περίοδου των ευρωεκλογών. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα σαφές προβάδισμα με 30% για μια κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας ότι θα μπορούσε να αποβεί θετική για τα οικονομικά της μέσης οικογένειας, έναντι 19% ποσοστού για τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Το 44% σαφώς περισσότεροι δηλώνουν ότι δεν προσδοκούν κάτι είτε από τη μία είτε από την άλλη διακυβέρνηση. 7% δεν απαντά. Να πω ότι σε σχέση, Έλλη, με την αντίστοιχη ερώτηση πριν τις ευρωεκλογές, έχουμε άνοιγμα της διαφοράς, εδώ είναι στις 11 μονάδες, έχουμε πτώση των ποσοστών για την κυβέρνηση Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ και άνοδο των ποσοστών για την κυβέρνηση Μητσοτάκη-Νέας Δημοκρατίας. Και πρακτικά ένας στους τρεις πιστεύει ότι θα βελτιωθεί το προσωπικό του εισόδημα. Έτσι? Από μια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, ναι. Μάλιστα, οπότε το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας για λιγότερους φόρους, περισσότερες δουλειές, φαίνεται ότι εδώ έχει στρατηγικά αποδίδει. Ναι. Και αποδίδει περισσότερο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και σε άλλα επίπεδα. Μάλιστα, λοιπόν, τώρα θα πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό, γιατί θέλω με αυτά τα πρώτα ευρήματα να βάλουμε και στη συζήτηση και τους καλεσμένους μας και μετά να συνεχίσουμε. Πάμε να δούμε το ερώτημα αν θεωρούν αναγκαία ή όχι την ύπαρξη αυτοδύναμης κυβέρνησης μετά τις εκλογές. Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, προφανώς, και λογικώς τίθεται. Η μισή λοιπόν, ακριβώς η μισή, το 50% θεωρεί αναγκαία την ύπαρξη αυτοδυναμίας έναντι του 38% που έχει αντίθετη άποψη. Να πω ότι το ποσοστό που θεωρεί αναγκαία την αυτοδυναμία είναι υψηλό, υψηλότερο από ότι εδώ και αρκετούς μήνες. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει ότι είναι ένα ουσιαστικό ερώτημα το οποίο υπάρχει στο μυαλό και την προσέγγιση των πολιτών. Και με τη σειρά του θα επηρεάσει σε κάποιο βαθμό και τις επιλογές, αλλά δεν θέλω να αποκαλύψω κάτι. Μάλιστα. Από αυτά που θα δούμε. Ωραία. Στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε ακόμη δύο κάρτες. Θα σταματήσουμε για να μπούμε στη συζήτησή μας και θα αφήσουμε την πρόθεση ψήφου και την επιλογή πρωθυπουργού και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα που έχεις ρωτήσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα που λέει αν στις εκλογές, με ό,τι ψηφίσει ο καθένας, θέλει πιο πολύ να επιδοκιμάσει ή πιο πολύ να αποδοκιμάσει. Λοιπόν, εδώ προσπαθούμε να διερευνήσουμε το χαρακτήρα της ψήφου, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό μέσα από μια ποσοτική έρευνα. Μπορούμε να δούμε λοιπόν ότι στο σύνολο των πολιτών μοιράζονται τα δύο. Δηλαδή η ψήφος επιβράβευσης και η ψήφος αποδοκιμασίας έχουν περίπου ίσα ποσοστά. Mm-hmm. 29 η επιβράβευση, 31 η αποδοκιμασία. Άρα έχουμε μίξη σε ίσα περίπου ποσοστά θετικής και αρνητικής ψήφου. Αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι να δει κανείς τι δηλώνουν ως προς το χαρακτήρα της ψήφου τους οι ψηφοφόροι αφενός του ΣΥΡΙΖΑ και αφετέρου της Νέας Δημοκρατίας. Όσοι λοιπόν επιλέγουν να ψηφίζουν σήμερα ΣΥΡΙΖΑ, το κάνουν γιατί, όπως δηλώνουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, σε ποσοστό 65%, θέλουν να επιβραβεύσουν την προσπάθεια που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι θετική σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό πρέπει να πω ότι συγκροτεί, Έλλη, και έναν ισχυρό πυρήνα πολιτών. Ναι. Έτσι θα δούμε σε τι ύψος ποσοστών αργότερα. Αλλά πάντως, όποιο και αν είναι αυτό. Είναι ο σκληρός πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει άλλα χαρακτηριστικά. Όσοι την επιλέγουν σήμερα, την επιλέγουν και γιατί θέλουν να αποδοκιμάσουν ύφος, πρακτική διακυβέρνηση από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και γιατί θέλουν να επιβραβεύσουν τη δική της στάση, τις δικές της εξαγγελίες, το πρόγραμμά της. 33% την επιλέγει για να επιβραβεύσει, 38% για να αποδοκιμάσει. Αυτό το τίποτα από τα δύο στη Νέα Δημοκρατία απαντά κυρίως στην φράση «πάντα αυτήν ψήφιζα», πρέπει να σας πω, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον. Δείχνει πολυσυλλεκτικότητα αυτό. Ναι, δείχνει πολυσυλλεκτικότητα και δείχνει επίσης ότι η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι αποκλειστικά μια αρνητική ψήφος όπως θα μπορούσε να εικάσει κανείς. Mm-hmm. Εμπεριέχει σε πολύ μεγάλο βαθμό και θετικά στοιχεία. Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα ποιον εμπιστεύονται περισσότερο ως πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα ή Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, εδώ θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό, όπου ο πρώτος σε
ποσοστό πολιτικός αρχηγός βρίσκεται στα ίδια περίπου επίπεδα με τον κανένα. Ο κανένας κυριαρχούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με πολύ μεγάλα ποσοστά. Το ποσοστό του κ. Μητσοτάκη, 34%, προσεγγίζει το περίφημο ποσοστό του κανένας που έχει πέσει. Τα ποσοστά για τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας έχουν ανέβει 5 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη φορά που υποβάλαμε το ίδιο ερώτημα στα τέλη Φεβρουαρίου. Τα ποσοστά για τον κύριο Τσίπρα είναι στο 26% και τα ποσοστά του κύριου Τσίπρα είναι υψηλά. Έτσι. Έχουμε ένα άθροισμα δηλαδή 60% που εμπιστεύεται έναν εκ των δύο, το οποίο είναι το υψηλότερο αυτά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτά τα θρίσματα θα έχουν ενδιαφέρον όταν θα πάμε σε άλλη κατηγορία ερωτήματα. Θα έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά τα και αυτό έχει ενδιαφέρον. Της δύναμης των δύο μεγάλων κομμάτων. Λοιπόν, βλέπουμε ότι πράγματι το ποσοστό του κ. Μητσοτάκη πλησιάζει το ποσοστό του κανένα. Θα δούμε στην επόμενη δημοσκόπηση που θα πάει. Και εδώ πρέπει να πω επίσης ότι η διαφορά εδώ είναι στις 8 ποσοστιαίες μονάδες. Την προηγούμενη φορά που είχαμε θέσει το ίδιο ερώτημα και είχαμε παρουσιάσει μαζί, ήταν στις 5 μονάδες. Μάλιστα. Άρα και εδώ έχουμε μια διεύρυνση της διαφοράς. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα τώρα να ξεκινήσω τα ερωτήματά μας. Τώρα θα πρέπει να μετακινηθούμε. Ωραία. Κώστα, θα έρθεις και εσύ εδώ μαζί μου. Λοιπόν, από εσάς, κύριε Ζαχαριάδη, θέλω να ξεκινήσω. Γιατί είναι δεδομένο ότι αυτά τα πρώτα ευρήματα, πριν ακόμη πάμε στην ψήφο και στην πρόθεση ψήφου, δείχνουν ότι το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ και των ευρωεκλογών δεν έπεισε. Αυτό που είδαμε πριν για την ελπίδα και το φόβο, βλέπουμε ότι η ελπίδα έχει πάει στην άλλη πλευρά και η ανησυχία έχει έρθει στη δικιά σας πλευρά. Τι ήταν αυτό που πιστικά δεν δώσατε, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, το επαναλαμβάνετε και στην περίοδο αυτή εν ώψη των εθνικών εκλογών. Κυρία Στάι, χωρίς να το παίζω ειδικός στις δημοσκοπήσεις, αν δούμε τις περισσότερες κάρτες, ακολουθούν τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Ο Τσίπρας φαίνεται να είναι λίγο πιο ισχυρότερος και συμπαθής από ό,τι είναι το αποτέλεσμα το δικό μας. Και δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτημα της επιβράβευσης που δείχνει ότι εμάς αυτό το 23,8 είναι ένας σκληρός πυρήνας συμπιεσμένος, ο οποίος φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά κατά κάποιο τρόπο ανελαστικά, ενώ το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας έχει ένα 23% το οποίο είναι επιβράβευση και μία αποδοκιμασία σε εμάς. Άρα αυτό με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είναι δανεικό. Και σε αυτό εμείς επιχειρούμε να μιλήσουμε, να το πείσουμε, να του εξηγήσουμε, όχι μόνο από αυτούς οι οποίοι βλέπουν έτσι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι επέλεξαν να μην πάνε καθόλου στις εκλογές και να είναι στην αποχή, άρα να μπορέσουν να μπουν και να διαμορφώσουν το αποτέλεσμα στις 7 Ιούλη, που δεν ήταν μέσα στην κάλπη στις 26 Μάη, ή σε άλλους οι οποίοι στο δίλημα πρόοδο, συντήρηση, Τσίπρας, Μητσοτάκης, πολιτικό σχέδιο. Βλέπουμε. Νομίζω ότι θα τα δούμε παρακάτω και στη συσπήρωση, Κώστα, έτσι δεν είναι? Θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και εκεί τα στοιχεία για να δούμε αν είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Λέω αυτά που είδαμε μέχρι στιγμής, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αλλά πέρα από τις αναλύσεις και τις δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ουσία να μπορέσουμε να μιλήσουμε πολιτικά και να συγκρίνουμε τα προγράμματα. Και μετά θα έρθει η αποτύπωση και των δημοσκοπήσεων, λοιπόν, και των εκλογών. Γεωργιάδη, είναι δανεικό, λέει αυτό. Θα επιστρέψει πίσω. Και μπορεί να επιστρέψει. Δεν το λέω εγώ. Ο κύριος Παναγόπουλος το είπε. Εγώ την κάρτα του κύριου Παναγόπουλου διάβασα. Δεν είπε αυτό ακριβώς, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά δεν έχει σημασία. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είμαι 12 χρόνια βουλευτής. Ελπίζω να είμαι και την επόμενη τετραετία, αν με επιλέξουν οι συμπολίτες μου. Δεν είχα σκεφτεί αν η ψήφη είναι δανεική ή όχι. Στο τέλος μετράει πάντα, αγαπητέ κύριε Ζαχαρία, την παίρνει στο κουτί. Έτσι βγαίνουν τα αποτελέσματα. Τα άλλα ήταν να είχαμε να λέγαμε. Οφείλω όμως να πω, ήθελα να είμαι επίσης δίκαιος, είναι εξαιρετικές αυτές οι κάρτες για τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά εξαιρετικές για τον Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το θέμα της Πρωθυπουργίας, είναι εντυπωσιακό και το έχει πετύχει εδώ και 2 χρόνια περίπου, αλλά παραμένει σταθερά και διευρύνεται. Μέχρι την εποχή του Τσίπρα, ο εν ενεργεία Πρωθυπουργός πάντα προηγείται σε αυτή την κάρτα. Ασχέτως αν το κόμμα του έχανε τις εκλογές. Εδώ ο Μητσοτάκης έχει καταφέρει, ενώ είναι αντιπολίτευση αρχηγός και όχι Πρωθυπουργός, να εμφανίζει την κοινή γνώμη και από ό,τι βλέπουμε διευρυμένα ποσοστά, ότι είναι καλύτερο πρωθυπουργό από τον Τσίπρα. Ενώ δεν έχει γίνει πρωθυπουργό ακόμα. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό, είναι προσωπική του επιτυχία και πρέπει να του πιστωθεί. Τώρα, ως προς το. 2 απαντήσεις ακόμα. Ως προς την κάρτα για τη θετική ψήφο που άκουσα προηγουμένως. Εγώ θεωρώ. Είμαι πιο κοντά στη δική σας ανάλυση. Θεωρώ ότι είναι εντυπωσιακά μεγάλο το θετικό για τη Νέα Δημοκρατία. Το λέω γιατί σε όσες εκλογές έχω ζήσει,
το 90% των ψηφοφόρων της αντιπολίτευσης ψηφίζουν για να καταψηφίσουν την κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 15, σαν δείξει η κάρτα, βεβαίως θα έχει 95%. Διότι τι θέλει ο κόσμος, ποιον βλέπει, βλέπει αυτό που είναι πάνω. Αυτόν θέλει να καταδικάσει και πού πηγαίνει, στο ισχυρότερο κόμμα της αντιπολίτευσης, στο οποίο μπορεί να εκφράσει αυτή του την αποδοκιμασία. Αυτό είναι περίπου σταθερή συμπεριφορά στο εκλογικό σώμα. Τώρα για πρώτη φορά η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει προσελκύσει και ανθρώπους οι οποίοι έρχονται όχι γιατί θέλουν να καταψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί πιστεύουν ότι ένας ισχυρός Κυριάκου Μητσοτάκης πρωθυπουργός θα κάνει τη ζωή τους καλύτερη. Και δεν είναι μικρά ποσοστά αυτά. Ούτε το 30% για την οικονομία είναι ένα σωστή, έτσι. Ούτε το 23% στη θετική ψήφο. Είναι μεγάλα ποσοστά για αυτά τα ερωτήματα. Μάλιστα, λοιπόν. Ένα τελευταίο. Είπα ναι. Δύο πράγματα. Έκανα το ένα, με κόβετε. Ελάτε, τώρα έχουμε και άλλα να πούμε. Που είδα, ναι. Κατά τη γνώμη μου, η πιο σημαντική είναι το ερώτημα για την αυτοδυναμία. Διότι όταν το 50% λέει ότι θέλω να υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, και όταν προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία, άρα αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί να έχει μόνο η Νέα Δημοκρατία, αυτό νομίζω κάτι λέει όχι τόσο για τη δημοσκόπηση, όσο και το αποτέλεσμα των εκλογών που έρχεται. Λοιπόν, αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις υπόλοιπες κάρτες και πρόθεση ψήφου και πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή η αυτοδυναμία. Λοιπόν, να έρθω στον κύριο Γερουλάνο και στον κύριο Σοφιανό. Εγώ ένα ερώτημα θα σας κάνω και στους δύο ίδιο, γιατί ακόμη δεν έχουμε στοιχεία τα οποία θα μπορούσα να τα βάλω πάνω στα κόμματα τα δικά σας συγκεκριμένα. Θα τα δούμε μετά στην πορεία. Παρόλα αυτά, παρόλο που η Νέα Δημοκρατία δείχνει να προηγείται στους δείκτες που είδαμε μέχρι τώρα και μάλιστα με ανοίγματα της ψαλίδας, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταλάβει ένα χώρο ο οποίος είναι κυρίαρχος. Δηλαδή αυτό που είπαμε πριν με τον Κώστα τον Παναγόπουλο, ότι έχει ένα σκληρό πυρήνα, μεγάλο, και είναι προφανές ότι αυτός ο σκληρός πυρήνας ήρθε και θα μείνει εδώ και καλύπτει ένα χώρο για τον οποίο παλεύει το κίνημα αλλαγής. Και θα δούμε μετά και τα στοιχεία στην πρόθεση ψήφου που μας οδηγούν σε αυτή τη δημοσκόπηση. Τι νομίζετε ότι θα γίνει στο χώρο σας? Κοιτάξτε, το αν αυτός είναι ένας σκληρός πυρήνας θα το δούμε μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Η ΙΤΑ κάνει ένα σκληρό πυρήνα να μοιάζει πάρα πολύ μαλακός. Άρα mm-hmm. η προοπτική πρέπει να τη δει, την προοπτική του χώρου πρέπει να τη δει κανείς την επόμενη μέρα. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο χώρος? Ο χώρος αυτός έχει ψηφοφόρους, ο παραδοσιακός χώρος του ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε, είναι μοιρασμένος αυτή τη στιγμή και στον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς mm-hmm. στο κίνημα αλλαγής. Ένα κομμάτι του είναι στη Νέα Δημοκρατία σήμερα, το οποίο έρχεται να απορρίψει τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, και ένα τελευταίο κομμάτι μένει σπίτι του. Όταν συζητάμε λοιπόν για την παράταξη, δεν μπορούμε να συζητήσουμε μόνο για το πόσους ψήφους χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και πόσους παίρνει το κοινάλ, αλλά ποιος είναι ο χώρος και πώς σιγά σιγά μπορείς να τον κερδίσεις αυτό το χώρο. Λοιπόν, σε αυτό το οποίο πρέπει να δώσουμε έμφαση, αυτοί που θέλουμε να δούμε το χώρο να στέκεται δυνατός πλέον στα πόδια του, είναι οι πολιτικές οι οποίες πρέπει να κάνουν τη διαφορά. Σήμερα ακούμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία κατά κύριο λόγο μιλάει για φορολόγηση. Μιλάει για τη μείωση της φορολογίας. Χωρίς να λέει ούτε από πού θα έρθουν τα έσοδα τα οποία θα χρειαστούν για τη χώρα, ούτε πώς θα βεβαιωθούμε ότι δεν θα ανοίξει η ψαλίδα των κοινωνικών τάξεων που αυτή τη στιγμή θα πληγούν από μια μείωση φορολογίας, ειδικά στους πιο πλούσιους. Λοιπόν, εάν είναι να συζητήσουμε μόνο πάνω στο θέμα της φορολογίας, βλέπουμε ένα πολύ μικρό μέρος της εικόνας. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε για την παράταξη, πρέπει να ανοίξουμε όλα τα θέματα, πώς θα λειτουργήσει το κοινωνικό κράτος, πώς θα ενισχυθεί η μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό είναι το μέτωπο προς τη Νέα Δημοκρατία όμως. Όχι, δεν είναι. Είναι το μέτωπο στον δικό σας χώρο υπάρχει και από την άλλη πλευρά. Είναι πώς θα αυτό πείσεις... ακριβώς είναι και η αντιπαράθεση που υπήρξε μέχρι εδώ από την περίοδο των ευρωεκλογών ανάμεσα σε εσάς και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ο κ. Παναγόπουλος και το κρατάω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει πόσες μέρες μετά τις εκλογές mm-hmm. και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι ένα κόμμα εξουσίας, είναι ένα κόμμα το οποίο κρατάει ακόμα την εξουσία στα χέρια του, δεν έχει αναπτύξει τη δυναμική ή το λόγο mm-hmm. τον οποίος μπορεί να τραβήξει κόσμο προς τα εκεί. Βεβαίως ως κόμμα εξουσίας κρατάει δυνάμεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να πείσει την επόμενη μέρα ως αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Για να πείσεις θέλει πολιτικές θέσεις σε μια σειρά από θέματα. Και εκεί οι πολιτικές πρακτικές του ΣΥΡΙΖΑ θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στο να θέσει πολιτικές προτεραιότητες απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, λοιπόν. Κύριε Σοφιανέ, ο ΣΥΡΙΖΑ η πρώτη φορά αριστερά. Βλέπετε ότι αμέσως μετά δίνει τη σκυτάλη σε μια πολύ, όπως φαίνεται,
από τα στοιχεία που έχουμε και από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, βέβαια, σε μια πολύ ισχυρή Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Επιτρέψτε μου να πω ότι η δημοσκόπηση δικαιώνει το δικό μας αφήγημα. Δηλαδή, έχει διαμορφωθεί σήμερα ένας διπολισμός ταυτισμένος στις στρατηγικές επιλογές και αν την πιάσουμε μία-μία, εργασιακά, οικονομικά, φορολογία, εθνικά, θα δούμε την ταύτιση αυτή, η οποία είναι χαρακτηριστική. Εκφράστηκε εξάλλου με το τρίτο μνημόνιο που μαζί ψήφισαν. Συν το Βαρουφάκι που το ξέχασε ότι το ψήφισε, αλλά το είχε ψηφίσει. Δεύτερον, υπάρχει ένας νέος συσχετισμός. Αποτυπώθηκε στις ευρωεκλογές, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Αυτός ο νέος συσχετισμός οφείλεται στο γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξέπλυνε τη Νέα Δημοκρατία. Κυριολεκτικά έδωσε όθηση σε μια συντηρητικοποίηση στον κόσμο, προδίνοντας αυταπάτες που είχε ένας τέτοιος κόσμος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα όμως δεν έχει μπορέσει να βάλει ένα οποιοδήποτε stop σε αυτά τα οποία περιγράφεται. Θα φτάσουμε και εκεί. Έχει βάλει πολλά stop το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν αποτυπώνεται αυτά τα 4 χρόνια. Στην πρόθεση πάντως των πολιτών. Αυτό είναι ένα ζητούμενο για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Mm-hmm. Απαντώντας ένας κόσμος στο πραγματικό δίλημα αυτών των εκλογών. Γι' αυτό τον κόσμο, τον αριστερό, τον ριζοσπαστικό, που αγωνίστηκε, που μάτωσε αυτά τα 4 χρόνια. Ποιος θα σταθεί απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση? Ποια δύναμη εκείνη την επόμενη μέρα των εκλογών θα μπορέσει να φρενάρει, θα μπορέσει να διεκδικήσει, να αποσπάσει νίκες? Γιατί κοιτάξτε, υπάρχει ένα στοιχείο που όσο και αν το μειώνουμε στα πλαίσια του διπολισμού είναι υπαρκτό. Το 44% λέει δεν θα αλλάξει η ζωή μου, τα οικονομικά μου, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον. Είναι ψηλιασμένος ο κόσμος. Και το 36% λέει κανέναν από τους δυο. Αυτός ο κόσμος λοιπόν έχει συμφέρον με ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας την επόμενη μέρα. Λοιπόν, θα δώσουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την πρόθεση ψήφου. Θα κάνουμε και αναγωγή, μέχρι και αναγωγή σε έδρες σε αναγωγή πιθανότητα. Αναγωγή δεν θα κάνουμε, έδρες θα πούμε. Εντάξει, δεν θα το πούμε αναγωγή επιστημονικά, εκτίμηση έδρων θα κάνουμε. Μάλιστα, λοιπόν, επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στο Open Mind και διακόψαμε για τις διαφημίσεις το πιο κρίσιμο σημείο της δημοσκόπησης, στην πρόθεση ψήφου. Λοιπόν, πάμε στη θέση μας, Κώστα, Βεβαίως. Γιατί έχουμε να δώσουμε πρόθεση ψήφου και να παρακαλέσουμε τη σκηνοθέτη μας να μας δώσει την κάρτα της πρόθεσης ψήφου. Ωραία. Θα δούμε λοιπόν πρώτα, όπως πάντα, την πρόθεση ψήφου καθαρά όπως αποτυπώνεται στην έρευνα έγκυρα, και μετά ναι. θα δούμε στα έγκυρα και θα σχολιάσουμε εκεί γιατί είναι πιο καθαρή η αποτύπωση. Λοιπόν, στο καθαρό αποτέλεσμα της έρευνας, 29,8% για τη Νέα Δημοκρατία, 21,3% για το ΣΥΡΙΖΑ, 6% για το Κίνημα Αλλαγής, 4,4% για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 3,5% για τη Χρυσή Αυγή, 3,2% για το Μέρα 25, θαύμα, 2,7% για την Ελληνική Λύση, 1,7% για την Πλεύση Ελευθερίας, 1% για την Ένωση Κεντρών, 4,5% αθρηστικά όλα τα άλλα κόμματα, κανένα δεν ξεπερνά το 1% προφανώς. Ναι. Πιο κοντά στη μονάδα είναι το Δημιουργία Ξανά, πρέπει να πω, 1,3% το Λευκό, 6,7% μας είπε ότι δεν θα πάει να ψηφίσει, ναι. από το δείγμα μας, και οι νέοι αναποφάσιστοι, οι καινούργοι αναποφάσιστοι μετά τις ευρωεκλογές, το 13,9%. Να δούμε όμως την πρόθεση ψήφου στα έγκυρα. Να ξαναπώ ότι δεν πρόκειται για αναγωγή, απλώς αφαιρούμε αυτούς που λένε λευκό και αυτούς που λένε δεν θα πάω να ψηφίσω. Λοιπόν, 32,4% για τη Νέα Δημοκρατία, 23,2% για το ΣΥΡΙΖΑ, 6,5% για το Κίνημα Αλλαγής, 4,8% για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, 3,8% για την Χρυσή Αυγή, 3,5% για το Μέρα 25, 3% για την Ελληνική Λύση, 1,8% για την Πλεύση Ελευθερίας, 1,1% για την Ένωση Κεντρών, 4,9% για τα άλλα κόμματα και 15% για αναποφάσεις. Εδώ αυξάνονται όλα τα ποσοστά. Ωραία, αναλογικά. Ωραία, λοιπόν, βεβαίως. Εδώ έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και καταρχήν, Κώστα, να δούμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία. Παρότι δεν παίζει κάποιον ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερο ρόλο, πρέπει να πω, είναι 9,2 μονάδες. 9,2 μονάδες. Είμαστε περίπου στα ποσοστά των ευρωεκλογών. Όχι μόνο είμαστε στη διαφορά των ευρωεκλογών, αλλά είναι άκρος εντυπωσιακό, Έλλη, ότι με 15% ακόμα αναποφάσεις του στη δημοσκόπηση, τα ποσοστά για τα δύο κόμματα
κόμματα, για τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, τα δημοσκοπικά ποσοστά είναι περίπου τα πραγματικά ποσοστά των ευρωεκλογών. Το ποσοστό της αποχής, αυτό το 15%, θα κατανεμηθεί πώς δηλαδή? Να τον αναποφάσει. Θα έλεγα ότι με βάση το προηγούμενο των ευρωεκλογών είναι λογικό να αναμένει κανείς ότι τα 2/3 των αναποφάσιστων θα επιλέξουν τελικά ένα από τα 2 μεγαλύτερα κόμματα και το υπόλοιπο 5% θα κατανεμηθεί στα άλλα. Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα, Έλλη, ότι φαίνεται, γιατί περί δημοσκοπήσεως πρόκειται, φαίνεται να βαδίζουμε σε ύψη δικοματισμού που έχουμε πολλά χρόνια να δούμε. Σε ένα άθροισμα δηλαδή το οποίο μπορεί να είναι 67-68 μονάδες αθροιστικά και βαδίζουμε σε ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ πολύ υψηλότερα και για τα δύο κόμματα από εκείνα που κατέκτησαν στις ευρωεκλογές. Αυτό το οποίο δηλαδή θα είναι πολύ μεγαλύτερα, θα είναι μεγαλύτερα τα ποσοστά τους από αυτά που βλέπουμε εδώ. Αυτό μας ασφαλώς, θα κατανεμηθεί ένα 15%, αλλά θα είναι και πολύ υψηλά. Δηλαδή, να το διακινδυνεύσω, να πω ότι... Το άθροισμα των ποσοστών, ναι, θα είναι κοντά στο 70%. 67-68, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μάλιστα. Αλλά αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε πρώτο κόμμα, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, σε ποσοστό που μπορεί να ξεπεράσει το 38%. Μπορεί να έχει μπροστά και τον αριθμό 4, ίσως. Δεν αποκλείεται μαθηματικά. Μάλιστα. Αλλά λοιπόν, τέλος πάντων, να σας περιμένουμε. Έχουμε λοιπόν, και άλλη δημοσκόπηση. Κάτι άλλο που είναι φανερό αμέσως εδώ είναι ότι εκτός από το ΜΕΡΑ 25 του κυρίου Βαρουφάκη, όλα τα άλλα κόμματα βλέπουμε ότι συμπιέζονται προς τα κάτω, ξεκινώντας από το ΚΙΝΑΛ, σχέση με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Είναι σωστή η παρατήρηση. Η άνοδος των δύο έχει προφανώς αρνητικές συνέπειες, όχι μόνο για τους ψηφοφόρους των κομμάτων που έμειναν κάτω από το 3% στις ευρωεκλογές, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Υπάρχει μια ευχάριστη συμπίεση καταρχήν. Θα δούμε. Ναι, βεβαίως. Είναι αυτή της Χρυσής Αυγής, της οποίας τα ποσοστά είναι πρωτοφανώς χαμηλά για τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί η τάση αυτή. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα δούμε στη συνέχεια ότι και η Νέα Δημοκρατία, κάπως περισσότερο, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, εισπράττουν, έχουν εισρωές από πάρα πολλά κόμματα. Και αυτό ακριβώς είναι που συμπιέζει όλα τα υπόλοιπα κόμματα σε ποσοστά που δείχνουν σήμερα να κινούνται σε επίπεδα χαμηλότερα εκείνων των ευρωεκλογών. Μάλιστα. Θα δούμε μετά τις στρατηγικές των μικρότερων κομμάτων και γιατί έφτασαν σε αυτή τη συμπίεση, γιατί δεν είναι μόνο τα δύο μεγάλα κόμματα τα οποία έχουν το μερίδιο της ευθύνης στη συμπίεση τους, προφανώς. Είναι προφανώς και οι δικές τους στρατηγικές. Και πάμε τώρα να δούμε μία κάρτα, την οποία εσύ την έχεις ονομάσει τα στατιστικά όρια στα ποσοστά της δημοσκόπησης. Η οποία κάρτα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτή. Είναι λίγο δύσκολη, πρέπει να πω. Γι' αυτό δηλαδή, πρέπει να μας διαβάζεται κάπως δύσκολα. Δεν πρόκειται για εκτίμηση του τι θα γίνει στις εκλογές. Είναι όμως μια κάρτα που μας δείχνει και δείχνει και στους τηλεθεατές, γιατί οι προσκεκλημένοι σου εδώ είναι εξοικειωμένοι με όλα αυτά. Τι σημαίνει ένα μέσο ποσοστό μιας δημοσκόπησης? Όταν λοιπόν ένα μέσο ποσοστό μιας δημοσκόπησης είναι, για παράδειγμα, για την Χρυσή Αυγή στα έγκυρα 3,8. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό της Χρυσής Αυγής στη δημοσκόπηση, γιατί υπάρχει πάντα ένα 15% αναποφάσιστον που κάπου θα πάει, μπορεί να είναι από 2,6 έως 5. Και θα έλεγα ότι μεγάλο ενδιαφέρον έχει να σταθεί κανείς στα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, του ΜΕΡΑ25 και της Ελληνικής Λύσης. Γιατί είναι τρία κόμματα που παλεύουν για να μπουν στη Βουλή. Για να πούμε ή θα είναι και τα τρία, ή κάποιο από αυτά θα είναι έξω. Έχει σημασία αυτό, θα μας το πεις μετά. Να πούμε για μία ακόμα φορά ότι ένα δημοσκοπικό ποσοστό της τάξης του 3% δεν σημαίνει ούτε ότι ένα κόμμα θα είναι στη Βουλή, ούτε ότι δεν θα είναι. Σημαίνει ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι, εφόσον το μέσο του ποσοστό είναι 3, αλλά η στατιστική είναι αμήλικτη. Εξίσου καλά μπορεί να είναι και 2 το ποσοστό του, εξίσου καλά μπορεί να είναι και 4. Το λέω αυτό για να μην βιαζόμαστε να καταλήγουμε σε φράσεις του είδους τόσα κόμματα θα είναι στη Βουλή και τόσα δεν θα είναι. Μα νομίζω ότι αυτό ακριβώς θα είναι και το επόμενο στοίχημα δημοσκοπικά, να δείτε ποια θα είναι τα κόμματα που θα μείνουν και ποιο το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνει εκτός Βουλής, έτσι ώστε να φτάσουμε και στην δυνατότητα να μπορούμε να υπολογίσουμε
το ποσοστό των εδρών πια. Στο βαθμό που θα μπορέσουμε να το δούμε πιο καθαρά, θα το κάνουμε, αλλά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις είχαν μια πολύ καλή παρουσία στην προεκλογική περίοδο και το βράδυ των εκλογών, δεν σημαίνει ότι ακόμα αισθανόμαστε απολύτως σίγουροι για τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Πρέπει να είμαστε κι εμείς προσεκτικοί. Μην πάρετε και αέρα ξανά. Έτσι είναι. Έχουμε μια καινούργια κοινωνία που συμπεριφέρεται διαφορετικά. Αν μου επιτρέψεις, Έλλη, ένα σχόλιο συνολικά για την πρόθεση ψήφου. Είναι προφανές ότι η ελληνική κοινωνία αισθάνεται ότι μπαίνει σε μια περίοδο μιας νέας διαφορετικής κανονικότητας. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αυτό έχει καταλυτικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, μιλούσαμε πριν για τη μείωση των ποσοστών της Χρυσής Αυγής. Σε αυτή τη νέα κανονικότητα δεν υπάρχει οργή. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να επιλέγεις τη Χρυσή Αυγή, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε στο παρελθόν. Σε αυτή τη νέα κανονικότητα είναι ενδεχομένως η αλλαγή της ζωής σου μέσω της μείωσης της φορολογίας είναι κίνητρο για να επιλέξεις ένα κόμμα. Και αυτό μπορεί σε έναν βαθμό να εξηγεί το γιατί η Νέα Δημοκρατία δείχνει τόσο πολυσυλλεκτική όσο θα δούμε στη συνέχεια ότι είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις συσπυρώσεις των κομμάτων. Και θα δούμε και τις μετακινήσεις. Θα δούμε για την ακρίβεια τις μετακινήσεις προς τα δύο μεγάλα κόμματα. Ναι. Διότι τα ποσοστά συσπήρωσης και για τη Νέα Δημοκρατία, το βλέπουμε 89%, θα δούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάρα πολύ ψηλά σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Άρα μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει από πού εισπράττουν τα δύο αυτά κόμματα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία εισπράττει από παντού, έτσι. Κυριολεκτικώς. Ναι. Με εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, εισπράττει από παντού. Εισπράττει λοιπόν 10% από όσους επέλεξαν την ελληνική λύση στις ευρωεκλογές, 40% από όσους επέλεξαν το ποτάμι, 9% από τα μικρότερα κόμματα, 11% από όσους δεν πήγαν να ψηφίσουν και λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν τώρα, 9% από το κίνημα αλλαγής, υψηλό ποσοστό, 4% από τη Χρυσή Αυγή, 2% από το ΣΥΡΙΖΑ, 4% από το ΜΕΡΑ 25, όπως είπα και πριν, μιλούμε, η συσπήρωση είναι πάρα πολύ υψηλή προφανώς, μιλούμε για μια πολύ έντονη πολυσυλλεκτικότητα, η οποία διαπερνά οριζοντίως, βέβαια με διαφορετικά ύψη ποσοστών, τους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων. Πάμε να δούμε τώρα και τις εισρωές προς το ΣΥΡΙΖΑ. Τη συσπήρωσή του μας είπε στην ψηλή. Είναι 83%, είναι υψηλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λιγότερες πηγές εισρωών. Κυρίως μιλούμε για το 14% όσων είπαν ότι δεν ψήφισαν στις ευρωεκλογές και θα πάνε να ψηφίσουν τώρα. Το 16% όσων επέλεξαν το ΜΕΡΑ 25, ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει και στο ΜΕΡΑ 25, πρέπει να πω ποσοστά. 3% από τη Νέα Δημοκρατία, 11% από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτός είναι και ο λόγος που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι συμπιέζεται. Συμπιέζεται λόγω της εμφάνισης αυτής της τάσης, η οποία είναι καινούρια. Δεν υπήρχε ιδιαίτερο στις ευρωεκλογές, υπάρχει τώρα. Και 8% από τα λεγόμενα μικρότερα κόμματα. Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε να δούμε και το κρίσιμο θέμα τώρα της αυτοδυναμίας και πώς αυτή επιτυγχάνεται. Λοιπόν, αυτός είναι ένας πίνακας που νομίζω, αν μπορεί κανείς να τον κρατήσει, είναι χρήσιμος. Την βραδιά των εκλογών, ότι όλοι πρέπει να τον κρατήσουμε αυτό. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν το εξής. Ναι. Η ύπαρξη, η επίτευξη αυτοδυναμίας είναι συνάρτηση του ύψους του ποσοστού του πρώτου κόμματος και του αθροίσματος του ποσοστού των κομμάτων που θα είναι κάτω από 3%. Γι' αυτό που θα μείνουν εκτός Βουλής. Ναι. Η διαφορά δεν παίζει ρόλο. Το ύψος του ποσοστού του δευτέρου κόμματος παίζει ρόλο για τις έδρες που θα κερδίσει το ίδιο, δεν παίζει ρόλο για την αυτοδυναμία. Λοιπόν, ενδεικτικώς, εάν τα κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής όλα αθροίσουν στο 8%, το απαιτούμενο ποσοστό του πρώτου κόμματος για να έχει 151 έδρες είναι 37,2. Αν αθροίσουν 9% είναι 36,8. Αν αθροίσουν 7% είναι 37,6. Να θυμίσω ότι στις βουλευτικές εκλογές του 2015, του Σεπτεμβρίου, το άθροισμα του ποσοστού των κομμάτων εκτός Βουλής ήταν 6,4%. Mm-hmm. Εδώ τώρα στο ρεαλιστικό σενάριο βάσει των μετρήσεών σου. Σε ποιο σημείο του πίνακα σταματάμε ώστε να δούμε το ποσοστό της αυτοδυναμίας του πρώτου κόμματος? Φαντάζομαι ότι δεν θα πρέπει να υπολογίσουμε ποσοστό 15-14-13% των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής. Φτάσουμε μέχρι το 10%. Ρεαλιστικά μιλούμε για κάτι μεταξύ 7 και 10, ας πούμε. Θα είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση. Άρα μπορούμε να δούμε ότι αν είναι 10 είναι 36,4, αν είναι 7 είναι 37,6. Μιλάμε για ένα ποσοστό για το πρώτο κόμμα ανάμεσα στο 36 και το 38 που επιτυγχάνει την αυτοδυναμία
με ένα ποσοστό μέχρι 9% που μένει έξω από τη Βουλή. Και αναλόγως με το ποιο θα είναι το ποσοστό και του πρώτου και των εκτός Βουλής, θα εξαρτηθεί και το εύρος της αυτοδυναμίας, έτσι αν θα είναι 152, 55, αναλόγως. Και αυτό μας φέρνει στο τελευταίο κομμάτι. Μάλιστα. Που είναι μια εκτίμηση εδρών με περιθώρια, διότι όπως είπαμε η ΑΛΚΟ δεν κάνει αναγωγές. Έτσι. Εντάξει, εκτίμηση εδρών, αλλά είναι... Λοιπόν, κοιτάξτε... Είναι άλλο κρίσιμο στοιχείο, το οποίο θα το κοιτάμε το βράδυ των εκλογών βεβαίως, για να δούμε το εύρος της αυτοδυναμίας και την ποιότητα της αυτοδυναμίας. Για να ξεκινήσω από αυτό. Ναι. Με τα δεδομένα της συγκεκριμένης δημοσκόπησης, έκπληξη θα είναι αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία. Όχι αν έχει. Το αν έχει δεν θα είναι έκπληξη. Εντάξει. Επαναλαμβάνω με τα δεδομένα της φωτογραφίας αυτής της στιγμής. Χθες το βράδυ που τελειώσαμε. Λοιπόν, με τα δεδομένα λοιπόν αυτά η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κινηθεί από 149 ως 161 έδρες, άρα η μέση εκτίμηση είναι σαφώς μια εκτίμηση για αυτοδυναμία, με αυτά τα δεδομένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάπου μεταξύ 71 και 81 εδρών, το Κίνημα Αλλαγής 18 με 22, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 12 με 16, η Χρυσή Αυγή 10 με 15, το Μέρα 25... Από 0, εάν δεν πάει στο 3%, που είναι ένα ενδεχόμενο, έως 12. Θυμίζω ότι το μέσο ποσοστό του Μέρα 25 είναι πάνω από το 3 στη δημοσκόπησή μας. Παρ' όλα αυτά, είπαμε τα στατιστικά όρια, έτσι είναι αυτά που είναι. Και η Ελληνική Λύση από 0 έως 10, και εδώ βεβαίως θα εξαρτηθεί αν θα μπει στη Βουλή, θα είναι στις 10 έδρες. Αν δεν μπει, προφανώς δεν θα πάρει έδρα. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι τα δεδομένα έως χθες το βράδυ, με βάση αυτά που είδαμε στη δημοσκόπηση. Της οποίας πέραν των ποιοτικών χαρακτηριστικών, για μένα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει να κάνει με το, θα έλεγα, εντυπωσιακό έβριμα των υψηλών ποσοστών για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει. Ναι, είναι αυτό το ποσοστό γύρω στο 68% των δύο κομμάτων, που είναι ένα ποσοστό το οποίο έχουμε να το δούμε... Αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια. Προκρίσεις μάλλον. Βέβαια προκρίσεις, ασφαλώς. Ωραία. Μάλιστα, γι' αυτό είπες ότι γυρνάμε και σε μια κανονικότητα. Λοιπόν, ας δούμε πώς θα σχολιάσουμε την δημοσκόπηση αυτή. Λοιπόν, τώρα θες να κάτσεις εδώ δίπλα μου ή θέλεις να κάτσεις... Χαρά μου να είμαι δίπλος, αλλά εσύ διευθύνεις, οπότε πες μου. Λοιπόν, στην Πολυθρόνα σου. Ωραία. Και να είχα και τη χάρη σου κιόλας να ήμουν στην Πολυθρόνα σου. Λοιπόν, να ξεκινήσω, κύριε Ζαχαριάδη, από εσάς, γιατί το ξεκινήσαμε και πριν, αλλά τώρα έχουμε και την πρόθεση ψήφου, έχουμε και τα ποσοστά. Αυτή η διαφορά των ευρωεκλογών δεν μειώνεται, δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μάλιστα και να αυξηθεί. Πέστε μου τώρα πραγματικά τι είναι αυτό το οποίο έφταιξε. Ο Πρωθυπουργός επέμενε ότι μπορεί αυτό το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών να ανατραπεί. Μάλιστα είπε ότι όπως η Λίβερπουλ το ανέτρεψε, έτσι μπορεί να συμβεί και στην πολιτική. Φαίνεται ότι αυτός ο αντιδεξιός μπαμπούλας δεν έχει πιάσει, κύριε Ζαχαριάδη. Κυρία Στάι, να μην μιλήσουμε με συνθήματα, να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με περιεχόμενο. Είναι τώρα... σαφές ότι η δημοσκόπηση ακολουθεί... Αυτό που σας είπα δεν είναι σύνθημα. Το ότι θα ξαναέρθει η Νέα Δημοκρατία και η δεξιά είναι δικό σας. Ναι, αλλά τι σημαίνει αυτό ότι θα ξαναέρθει η Νέα Δημοκρατία? Φοβηθείτε θα έρθει ξανά ο μπαμπούλας, λέω. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει κάποιες συγκεκριμένες επιλογές. Και πρέπει να δούνε και οι πολίτες τι θέλουν, πώς σκέφτονται, πώς επιθυμούν. Και αν θυμούνται την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και την περίοδο του 2012-2015, αλλά και την περίοδο του 2004-2009, που ο κύριος Γιούνκερ, προερχόμενος από τη συντηρητική πολιτική οικογένεια, μας είπε ότι έχει την κύρια, αν όχι την αποκλειστική, δεν πιστεύω ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας πριν από 10 χρόνια. Το λέω αυτό διότι όντως υπάρχει μία κόπωση, όντως υπάρχει ένα ψυχολογικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εγώ ρωτώ τους συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται στην μεσαία τάξη και έχουν ταλαιπωρηθεί από όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Θυμούνται τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για παράδειγμα, να τους λέει ότι, παιδιά, εάν δεν έχετε να πληρώσετε τον έμφυα στα βόρεια προάστια, τι να κάνουμε, να πουλήσετε το σπίτι και να πάτε να μείνετε αλλού? Θυμούνται, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία που ενδιαφέρεται για τη μεσαία τάξη, τους 1.000.000 ανθρώπους που έχασαν τη δουλειά τους από το 2010 μέχρι το 2014, βεβαίως υπήρχε και η πρώτη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Δεν ήταν μεσαία τάξη αυτοί οι 1.000.000 άνθρωποι οι οποίοι μείνανε στο δρόμο? Θυμάται ο πολίτης, και θέλω να του το θυμίσω,
τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι δεν θα μου κλέψει εμένα τη δόξα η Τρόικα και το μνημόνιο εάν χρειαστεί να γίνουν απολύσεις, εγώ θα τις κάνω, εγώ είμαι ο υπεύθυνος, εγώ είμαι ο ηθινονούς. Δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι στη μεσαία τάξη? Τα λέω αυτά, κυρία Στάι, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω το σκεπτικό και το συλλογισμό. Ο Ζαχαριάδης πιστεύει διότι ότι θα φοβήσουν τον όχι, κόσμο. Όχι, δεν είναι να φοβήσουν τον κόσμο. Εμείς δεν θέλουμε να ανακτήσουμε τμήμα της εκλογικής μας επιρροής με το φόβο. Εμείς λέμε ότι πετύχαμε κάποια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για την Ελλάδα σε πάρα πολύ δύσκολες περιόδους. Η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί. Εμείς προχωράμε με φανερή ατζέντα. Εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κρυφή ατζέντα. Αλλιώς εξηγήστε μου, κυρία Στάι, εσείς που είστε και πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι. Θεωρείτε ότι πείθεται οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης, είτε ψηφίζει Νέα Δημοκρατία είτε ΣΥΡΙΖΑ, αν πάει σε ένα νοσοκομείο, μαζέψει τους νοσηλευτές και πει: κοιτάξτε να δείτε, για κάθε πέντε που θα αποχωρούν από εσάς, θα συνταξιοδοτούνται, θα προσλαμβάνεται ένας. Αλλά οι νοσηλευτικές υπηρεσίες θα γίνουν καλύτεροι. Και να πάμε την επόμενη μέρα σε ένα σχολείο, να μαζέψουμε τους καθηγητές. Και να σου πούμε ότι για κάθε πέντε που θα φεύγουν, θα έρχεται ένας. Μιλήσατε έτσι για κρυφή ατζέντα. Οπότε και πρέπει να μας πείτε αν υπάρχει. Είναι μία μνήμη της περίοδου, και τελειώνω με αυτό, δεν θα κάνω κατάχρηση του χρόνου. Της περίοδου Σαμαρά, όπου κορυφαίος υπουργός ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Θυμάστε προεκλογικά το 2012 κάποιο σποτ το οποίο να μας λέει ότι θα γίνουν δεκάδες χιλιάδες απολύσεις στο δημόσιο? Θυμάστε κάποιο σποτ όπου να μας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι μέσα σε ένα απόγευμα θα κοπούν οι συντάξεις 30-40% και οι μισθοί άλλο τόσο? Θυμάστε το μεσοπρόθεσμο του Νοέμβρη του 2012? Θα απαντήσετε, κύριε Γιάννη. Να σας πω κάτι, επειδή εγώ δεν έχω τόσο καλή μνήμη πραγματικά. Να σας τα φρεσκάρω και εσάς, κυρία Σκάι, λοιπόν. Μην μας πείτε άλλα, νομίζω ότι είναι αρκετά αυτά που. Και να πω και το τελευταίο. Τέταρτο τελευταίο είναι. Εντάξει, και εσείς προηγουμένως. Άλλο ένα θα τα μαζέψετε και θα τα πείτε. Θυμάστε λοιπόν κάποιο σποτ της Νέας Δημοκρατίας το οποίο να μας λέει ότι η δημόσια τηλεόραση θα κλείσει σε ένα βράδυ και θα μείνουν 2.500 άνθρωποι στο δρόμο? Το λέω διότι και αυτοί οι άνθρωποι ήταν μεσαία τάξη και βρέθηκαν στο δρόμο και φτωχοποιήθηκαν. Εμείς βεβαίως κάναμε δύσκολες επιλογές για τη μεσαία τάξη, αλλά να δούμε πώς κυβέρνησε ο καθένας. Και επειδή έχω κάνει κατάχρηση, αν μου επιτρέπετε να βάλω και ένα ερώτημα στον κύριο Γερουλάνο. Μα δεν γίνεται τι να το τώρα, κάνω μετά. Ναι. Κάντε ό,τι την κατάχρηση τεράστια. Ό,τι θέλετε. Εντάξει. Εντάξει, αφού την έκανα, θα μου τη χαρίσετε και καταχραστές μετά. Λέει ο κύριος Γερουλάνος, η παράταξη. Τι εννοείται, κύριε Γερουλάνο, η παράταξη? Καλά, το λόγο τώρα τον έχει ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι, γιατί το λέω για μετά, γιατί δεν θα κάνω διακοπή. Δεν θα κάνω διακοπή. Όταν λέμε παράταξη, εννοούμε τα κόμματα. Όταν λέμε παράταξη, εννοούμε η προοδευτική παράταξη, η συντηρητική παράταξη. Δεν εννοούμε παράταξη το κόμμα μας. Άρα λοιπόν, πρέπει και εσείς να κληθείτε να απαντήσετε, κύριε Γερουλάνο, προς. Θεωρώ ότι αυτοπροσδιορίζεστε και σας είδα πολλές φορές ως υποψήφιο δήμαρχο. Κύριε Ζαχαριάδη, θα σας επαναφέρω στην τάξη, γιατί λοιπόν, αυτό πιάνει τοποθέτηση. Ποια είναι η παράταξη? Αφήστε, γιατί το πρώτο ερώτημο θα το κάνω εγώ στον κύριο Γερουλάνο. Θα το βάλετε μετά. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για κρυφή ατζέντα. Και αναφέρει μια σειρά από δικές σας τοποθετήσεις από το παρελθόν. Αυτά θα επιστρέψουν, λέει. Εγώ σέβομαι τον κύριο Ζαχαριάδη και τον ίστρο του. Κυνηγάει το σταυρό και όπως και εγώ, και έτσι είναι. Θεμητό και κάποιο φάουλ. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Ζαχαριάδη, δεν έχετε καταλάβει τι έχει συμβεί. Νομίζετε τώρα ότι θα πείστε κάποιον λέγοντάς του: μα δεν θυμάσαι τον Γεωργιάδη που είπε στην εκπομπή του Παπαδάκη ότι δεν έχει να πληρώσει τον ένφια, θα σου πάρουν το σπίτι? Υπουλήσε το. Όταν έχετε ψηφίσει νόμο που επιτρέπει πια τον πληστηριασμό πρώτη κατοικία για χρέη προς το δημόσιο. Άρα, εσείς έχετε ψηφίσει αυτό για το οποίο εμένα με κατηγορείτε. Το έχετε κάνει πραγματικότητα στους ανθρώπους. Λέτε τώρα στα αλήθεια, κύριε Ζαχαριάδη, όσοι μας ακούνε 12 ώρα το βράδυ, όσο ηλίθιοι, και να μην έχουν καταλάβει ότι εσύ ο Ζαχαριάδης, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχεις ψηφίσει το Φεβρουάριο τον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας και να βγει πλατφόρμα για να ξεκινήσουν χιλιάδες πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας για χρέη προς τις τράπεζες και στο δημόσιο. Πόσοι έχουν γίνει? Άρα λοιπόν, πόσοι έχουν γίνει? Ήδη χιλιάδες. Πόσοι? Δεν διέκοψα. Εντάξει. Ξέρετε, κύριε Ζαχαριάδη, ότι δεν υπάρχει ελεύθερος επαγγελματίας στην Ελλάδα που εσύ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τους κατασχέσει το λογαριασμό αυτά τα 4 χρόνια για χρέη προς το δημόσιο? Πιστεύεις δηλαδή ότι ένας μας ακούει τώρα, ένας μας ακούει, δεν ξέρει ότι εσύ τους πάρει τα λεφτά από το λογαριασμό, Ζαχαριάδης, με την εφορία? Λοιπόν, ένα λεπτό. Άρα το να έρχεσαι τώρα. Ποιος το ψήφισε? Εσείς το ψήφισατε. Εσείς ο Ζαχαριάδης, ο ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισε. Ακούστε λοιπόν. Αν δείτε πόσες ηλεκτρονικές κατασχέσεις έχουν γίνει αυτά τα 4 χρόνια, είναι εκατοντάδες χιλιάδες το χρόνο. Πιστεύεις, βρε παιδί μου, που σε συμπαθώ τώρα σοβαρά,
ότι θα αφήσει τηλεόραση να κάνει προεκλογική εκστρατεία και αυτό που του έχει πάρει τα λεφτά στο λογαριασμό δεν θα καταλάβει, του λες ψέματα. Το πιστεύεις αυτό που λες? Άλλο επιχείρημα, το οποίο αγγίζει τα όρια του παραλόγου. Λέει ο Μητσοτάκης, θα μαζευτείτε εσείς στο νοσοκομείο οι πέντε νοσηλευτές. Όταν θα φύγουν οι πέντε από εσάς, θα πάρουμε έναν, θα έχουμε καλύτερη νοσηλεία. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία? Αυτό λέει. Όχι. Τι λέει? Λέει στο σύνολο. Και θα τα ιδιωτικοποιήσω κιόλας. Όχι, λέει. Δεν λέει μία-μία δουλειές. Δεν λέει. Να καταλάβουμε πρώτα τι λέει. Σωστό αυτό. Να καταλάβουμε πρώτα τι λέει. Λέει στο σύνολο του ελληνικού δημοσίου. Πού? Στις... Στο σύνολο Πού? Του ελληνικού. Συγκεκριμένα. Αλλά μην. Έναν το. Δεν μπορώ να μιλάω και να διακόψω. Συγγνώμη, εντάξει. Συγκρατήσου και λίγο. Συγκρατήσου λίγο. Με συγχωρείς. Εγώ δεν διάκοψα καθόλου. Έχετε δίκιο. Ωραία. Δεν θέλω διακοπή. Δεν μου διακόψω τον ερμό. Πάμε τώρα. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Στο σύνολο του δημοσίου, στο σύνολο, πέντε θα παίρνουν συντάξη, ένα θα προσλαμβάνεται. Αν χρειάζεσαι πέντε νοσηλευτές, θα παίρνει πέντε νοσηλευτές. Εσείς τι πήγατε και κάνατε στην υγεία, μια και πήγαμε εκεί? Προσλάβατε 15.000 ανθρώπους. Έχουμε σήμερα περισσότερους νοσηλευτές, κυρία Στάη, και περισσότερους γιατρούς επειδή πήραν 15.000 ανθρώπους στην υγεία? Απάντηση: όχι. Γιατί? Γιατί προσλάβανε φύλακες, καθαρίστριες, μαγείρισες, τραπεζοκόμους. Δεν προσλάβανε κανένα νοσηλευτή, κανένα γιατρό. Εμείς τι λέμε? Λέμε θα μικραίνουμε το δημόσιο. Γιατί να μικραίνουμε το δημόσιο? Για να πληρώνουμε λιγότερους φόρους. Γιατί την εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχεις ανάγκη μικρότερης γραφειοκρατίας. Άρα μπορεί να φτιάξει ένα δημόσιο το οποίο θα λειτουργεί ταχύτερα, πιο αξιόπιστα και πιο φτηνά για το φορολογούμενο. Και ταυτόχρονα λέμε ότι δεν θα κάνουμε απολύσεις, γιατί αυτό το ρυθμό θα τον φτιάξουμε με τον φυσιολογικό ρυθμό των συνταξιοδοτήσεων. Αλλά μετά θα προσλαμβάνουμε, όχι γενικώς να κάνουμε ρουσφέτια όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Μαυρογιαλούρος, ο Τσίπρας, αλλά θα πάμε να πάρουμε αυτό τον δημόσιο υπάλληλο που πραγματικά χρειαζόμαστε. Και με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουμε τους φόρους και τότε θα αναπνεύσουμε σε ατάξη και τότε θα μειωθεί και ο ένφια και τότε δεν θα ανησυχεί κανένας που του πάρουν το σπίτι. Αυτά, κύριε Ζαχαριάδη μου, που σας είπα τώρα, είναι τα απλά οικονομικά που ξέρει κάθε νοικοκύρης για το σπίτι του. Αυτά τα απλά οικονομικά που ξέρει κάθε νοικοκύρης για το σπίτι του, εσείς την αριστερά που εκπροσωπείτε δεν τα καταλάβατε. Και ξέρετε τι κάνατε 4 χρόνια. Βάλατε φόρο σε όποιον αναπνέει, σε όποιον κολυμπάει και σε όποιον περπατάει. Και αφού το ξεσκίσατε στους φόρους, κοιτάτε από τη βραδιά των ευρωεκλογών το αποτέλεσμα με μία περίσκεψη και αναρωτιέστε, μα γιατί δεν μας υπερψήφισε αυτός ο λαός που του φερθήκαμε τόσο ωραία, αφού το ξεσκίσατε στους φόρους πρώτα? Και αναρωτιέστε τώρα, γιατί ψηφίζουν το Μητσοτάκη που λέει θα τους μειώσετε τους φόρους? Γιατί θέλει να αναπνεύσει ο κόσμος, κύριε Ζαχαριάδη, και τον πνίξατε, γι' αυτό δεν θα ψηφίσει Μητσοτάκη, το καταλάβατε τώρα? Και θα ψηφίσει το Μητσοτάκη και θα του κατεβάσει και τους φόρους και θα βρει και δουλειά στο παιδί του και θα γίνει η ζωή του καλύτερη. Για ποιο λόγο? Διότι εμείς είμαστε νοικοκύριδες. Εσείς είστε θεροβάμονες, ιδεολειπτικοί. Λοιπόν. Πήγατε στα νοσοκομεία, τα φορτώσατε με προσωπικό που δεν χρειάζονταν. Και αυτό προσωπικό, κύριε Ζαχαριάδη, πληρώνεται από τους φόρους που βάλατε στο μικρομεσαίο, κύριε Ζαχαριάδη. Γι' αυτό ο μικρομεσαίος, λοιπόν, και κλείνω, ναι, είναι αλήθεια εγώ, όχι fake. Λοιπόν, γι' αυτό και ο μικρομεσαίος δεν θέλει να σας βλέπει. Και ξέρετε ποιος είναι ο χειρότερος σας υπουργός από όλους? Θα σας καταπλήξω τώρα. Δεν είναι ο Πολάκης που όλοι νομίζουν. Δεν είναι καν ο Καμένος. Ο χειρότερος σας υπουργός ήταν ο Τσακαλώτος. Γιατί? Όχι γιατί έχδαρε τη μεσαία τάξη με τρόπο πρωτοφανή και ανηλαιή και κακουργηματικό, αλλά γιατί, κυρία Στάη, ερχόταν στη Βουλή και το υπαρεφανευόταν. Όταν του λέγαμε από τα έδρανα τα βουλευτικά, κύριε Υπουργέ, οι φόροι που βάλατε είναι το 80% του εισοδήματος ενός μικρομεσαίου, ξέρετε τι απαντούσε ο πολύς κύριος Τσακαλώτος? Κάναμε μία ταξική επιλογή. Τι κλαίτε, κύριε? Επειδή κάνατε εσείς μία ταξική επιλογή, έπρεπε να πεθάνουν όλοι οι Έλληνες. Λοιπόν, άρα, μαζευτείτε, μην βγάζετε αλαζονία στην τηλεόραση, να μιλήσουμε ιδεολογικά και σοβαρά και όχι με αυτά που είπατε προηγουμένως. Εσεί το μέτρο τη αλαζονία και μην με προκαλείτε. Εντάξει, προσωπικά. Λοιπόν, να φωνάξω, ξέρω κι εγώ, κύριε Γεωργιάδη. Να κάνουμε σοβαρή και κανονική συζήτηση. Είδατε μία εκλογική. Οι κατασχέσεις ξεκίνησαν το 2013, κύριε Γεωργιάδη. Εμείς βάλαμε τον ακατάσχετο στα 1250. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι? Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι?
Εμείς κάναμε τις 120 δόσεις. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι? Εσείς κόψατε το εισόδημα από μισθούς και συντάξει 40%. Δεν λέω ότι δεν φέραμε επιβάρυνση. Και εκεί στο νοικοκύριδε. Τι νοικοκύριδε είστε, κύριε Γεωργιάδη? Εσείς που έχετε χρεοκοπημένο κόμμα και ο δικό σας στην Ευρώπη λέει ότι δεν κοπήσατε και τη χώρα. Τόσο καλοί νοικοκύριδε είστε. Τόσο καλοί. Ψήφισαν μαζί μνημόνιο. Κύριε Γεωργιάδη και κύριε Ζαχαριάδη. Αλλά όχι και νοικοκύριδε στη Νέα Δημοκρατία. Για να στήσουμε ένα χάρτη το κόμμα και του λέει ο Γιούγκερ ότι χρεοκοπήσανε τη χώρα. Και έρχονται με την αποδοχή του νοικοκυριού. Για να περιμένω να δώσω το. Να μιλήσουμε με γεγονότα κάποτε. Για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε. Για να καταλάβει ένα κόσμο τι παίζεται. Ναι, και τι πάει να κάνει κιόλα. Θα τα πούμε τώρα μετά τις διαφημίσεις. Γιατί από τα ρούχα μας μπορούμε να βγούμε. Επιστρέψαμε λοιπόν στο Open Mind. Σχολιάζουμε με τους απόψινούς μας καλεσμένους τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που παρουσιάσαμε λίγο νωρίτερα. Με πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα είναι η αλήθεια. Να καλωσορίσω και τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων που είναι εδώ μαζί μας. Γιατί σε λίγο, όπως είπαμε, θα συνδεθούμε και με την Κύπρο και με έναν ακόμη καθηγητή, τον κύριο Θόδωρο Τσακίρη, για να δούμε τι γίνεται. Πάμε σε εκλογές, όπως είπαμε, εν μέσω τουρκικής προκλητικότητας, με γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ και με όσα τεκταίνονται και τώρα που μιλάμε στις Βρυξέλλες. Ο Κώστας ο Παναγόπουλος έχει πάρει ήδη στα χέρια του ως καλός ρεπόρτερ, Κώστα, όχι μόνο καλός δημοσκόπος. Ναι. Έχεις πάρει το καινούργιο ανακοινοδέν, το οποίο θα μας το πεις σε λίγο, για να δούμε αν πραγματικά έχει αλλάξει κάτι από τις ερηματικές προειδοποίησεις της Ευρώπης και αν πηγαίνουν σε κάτι πιο συγκεκριμένο ή όχι. Λοιπόν, να έρθω στον κύριο Σοφιανό και στον κύριο Γερουλάνο. Κύριε Γερουλάνο, να σας βάλω ένα άλλο ερώτημα, γιατί σας έβαλε ο κύριος Ζαχαριάδης πριν το ερώτημα περί του χώρου σας, της προοδευτικής, του προοδευτικού χώρου και του συντηρητικού χώρου. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είδατε ότι τα στοιχεία, οι αριθμοί από αυτή τη δημοσκόπηση δεν είναι καλά για το κίνημα αλλαγής. Πέρα από το ότι έχει μία πίεση και μία συμπίεση προς τα κάτω στο δημοσκοπικό του ποσοστό από τις ευρωεκλογές, το Κινάλ, έχει και μία διαρροή αρκετά μεγάλη, ένα 9% προς τη Νέα Δημοκρατία. Τελικά, αυτό έχει και ένα 4% στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προς τη Νέα Δημοκρατία είναι μεγαλύτερο. Τελικά, αυτή η κίνηση, η οποία ήταν μια κίνηση σοκ για πολλούς της κυρίας Γεννηματά, στο να αφήσει εκτός τον κύριο Βενιζέλο, λέγοντας ότι δεν θέλει να τον βάλει επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, γιατί δεν υπάρχει ταύτιση πολιτικής, δεν σηματοδοτεί την προοδευτική πολιτική που θέλει να δώσει το κόμμα σας την επόμενη μέρα. Δημοσκοπικά δεν δείχνει να αποδίδει. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο φαίνεται καθαρά από τη δημοσκόπηση, γιατί όπως ξέρει ο κύριος Παναγόπουλος, τις δημοσκοπήσεις δεν τις αμφισβητώ, τις θεωρώ ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, είναι ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Για παράδειγμα, το ποσοστό το οποίο περιγράψατε πριν, το οποίο πηγαίνει από το κίνημα αλλαγής στην Νέα Δημοκρατία, πιστεύω ότι είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι αντισύριζα. Και το βλέπω αυτό πολύ συχνά σε δικούς μας ψηφοφόρους, οι οποίοι σου λένε ότι ρε παιδί μου, είναι ώρα να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ θα πάω στη Νέα Δημοκρατία για να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το ποσοστό πρέπει να το φέρουμε πίσω και να εξηγήσουμε ότι την επόμενη μέρα η κεντροαριστερά ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο. Θα πρέπει να συζητήσουμε τα πράγματα από την αρχή. Θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό το οποίο φέρνουμε εμείς σαν πρόταση στο χώρο απέναντι σε αυτό το οποίο φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Και εδώ θα πω, κύριε Ζαχαριάδη, επιτρέψτε μου, ότι δυστυχώς κάνατε μία πάσα στον κύριο Γεωργιάδη σαν δύο τέρμα. Γιατί? Διότι ξεκινήσατε με ένα λόγο, ο οποίος δεν έχει καμία προγραμματική διάθεση. Είναι μόνο αντιπολιτευτικός όταν είσαστε ακόμα κυβέρνηση. Δηλαδή, αντί να έρχεστε να πείτε τι είναι αυτό το οποίο εσείς λέτε ότι είναι το όραμά σας για τη χώρα, έχετε μείνει σε μία αντιμνημονιακή διάθεση, η οποία πρέπει να είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στο Πασόκ ή απέναντι σε κάποιον. Δεν μπορείτε να φτιάξετε έναν χώρο μόνο αντιπολιτευόμενοι τους υπόλοιπους. Εδώ θέλει σχέδιο, θέλει προτάσεις συγκεκριμένες, τις οποίες μπορεί να δει ο άλλος ότι μπορεί να εμπιστευτεί.
Η δική μας δουλειά, και αυτό που θεωρώ εγώ ότι είναι η δική μας δουλειά, είναι να δώσουμε αυτές τις αρχές, τις θέσεις και τις προτάσεις στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι που δημιουργεί ένα μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όχι απλώς να λες τι είπε ο Γεωργιάδης πριν από 8 χρόνια. Λοιπόν, η ουσία του πράγματος είναι η εξής. Ότι εμείς έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και η δουλειά που πρέπει να κάνουμε είναι να πείσουμε τον κόσμο ότι η δική μας η άποψη για το πού πρέπει να πάει η χώρα είναι αυτό που θα κάνει διαφορά. Να σας πάω κάπου αλλού. Η κυρία Γεννηματά είπε προχτές, νομίζω, ότι το Κινάλ, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα αφήσει τη χώρα να μπει σε περιπέτειες. Αυτό τι σημαίνει? Κοιτάξτε, καταρχήν, από αυτό που βλέπουμε στη δημοσκόπηση σήμερα, νομίζω ότι αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο απομακρύνει το όλο και περισσότερο. Και είναι σημαντικό ότι, και το υπογραμμίζω αυτό, διότι δεν μπορεί να γίνονται συζητήσεις μονίμως γιατί το Κινάλ δεν γίνεται πατερίτσα της Νέας Δημοκρατίας ή γιατί δεν γίνεται το ΑΝΕΛ, ας πούμε, η ΑΝΕΛ του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρία μεγάλα κόμματα, τα οποία και τα τρία έχουν ψηφίσει μνημόνια και τα τρία έχουν υπογράψει μνημόνια. Αυτό το οποίο οφείλουμε εθνικά είναι να φύγουμε μακριά από αυτό το χώρο που είμαστε σήμερα. Λοιπόν, οι συνεργασίες δεν πρέπει να είναι απλώς με ένα κόμμα να γίνεται πατερίτσα ενός άλλου, αλλά να δούμε πώς όσο το ταχύτερο δυνατό γίνεται θα βγούμε από εδώ. Και για να γίνει αυτό θέλει συνεργασίες πολύ μεγαλύτερες από αυτές. Για παράδειγμα, μια συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ για μένα έχει απόλυτη λογική, διότι δίνει μια πλειοψηφία για να τελειώνουμε με όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν γίνει. Πάνω σε ποια βάση? Στη βάση ότι ψηφίσαν και δύο μνημόνια. Άρα. Εκεί βεβαίως εμείς έχουμε πει ότι μια εθνική συμφωνία είναι ο θεμητότερος τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά. Σε αυτό θα το υποστηρίζαμε, αλλά να πάμε τώρα να κάνουμε σε ένα υποθετικό σενάριο ότι θα είμαστε μια υποστηρικτική δύναμη απέναντι σε μια κυβέρνηση, αυτό δεν είναι ένα σενάριο το οποίο εγώ θέλω να αναλύσω. Ερώτηση μόνο. Δηλαδή εσείς πιστεύετε, παραδείγματος χάρη, ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ο Γιώργος ο Κουτρουμάνης, θα βλέπανε με εξαιρετικά καλή διάθεση μια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, αφού έχουμε ψηφίσει μνημόνια, και ας μην διερευνηθεί ο Βάρτης και ποιοι τους βγάλανε τα μανταλάκια. Εγώ δεν θα πω σε ονόματα, γιατί όσο μπαίνουμε. Το πιστεύετε. Εγώ σας λέω ότι όσο μιλάμε σε. Επειδή μιλάμε σε ρεαλισμό, δεν μιλάμε στην πραγματικότητα. Κύριε, μιλάμε στο κενό. Μιλάμε στην πραγματικότητα. Η διάθεσή σας να μιλήσετε με ονόματα έχει να κάνει με τους τακτικούς ισχυρισμούς. Εδώ μιλάμε για κόμματα τα οποία αύριο θα είναι μέσα στη Βουλή. Μάλιστα. Τα οποία πρέπει να αποφασίσουν προς τα πού πάει η χώρα. Μα σας λέω, λοιπόν, σήμερα δύο εισαγγελίες τσακώνονται για το αν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έστειλε και Βορείο Νοβάρτη. Οι βουλευτές. Εσείς ως Πασόκ λέτε να μην διαλυθεί. Μην διακόπτετε. Είπατε, θα κάνετε μια ερώτηση. Αν θέλετε απάντηση, πρέπει να σταματήσετε να μιλάτε. Αν δεν θέλετε απάντηση, τότε συνεχίζετε. Για το συγκεκριμένο, μην πείτε γενικά για τη χώρα. Θα σας απαντήσω εγώ τι θα κάνει ένας συγκεκριμένος βουλευτής. Να υποθέσω ότι θα είναι βουλευτής και να υποθέσω ότι θα κάνει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Αυτό που σας λέω είναι ότι οι βουλευτές ενός κόμματος. Κάθε κόμματος, του δικού σας συμπεριλαμβανομένου, δεν πρέπει να σκέφτεται τι κάνει για την πάρτη του, αλλά τι κάνει για τη χώρα. Δεν είναι η πάρτη του, κύριε Σκευωρία Νοβάρτης. Κάνετε λάθος. Αν αυτό πιστεύετε, κύριε Γεωργιάδη, είστε βαθιά ανοιχτωμένο. Δεν είναι μόνο η Νοβάρτης το θέμα το οποίο κύριε. Θα έχει αν εσείς ως να χειριστεί λέτε η επόμενη Βουλή. Προσπαθήστε να καταλάβετε, κύριε Γεωργιάδη, ότι η επόμενη Βουλή έχει σοβαρότατα θέματα. Έχει σοβαρότατα θέματα. Και η δημοκρατία δεν είναι σοβαρό θέμα, τον Παπαγεωργιάνο. Και δεν θα μπορεί να είναι προϊόν συναλλαγής. Το αν μια κυβέρνηση πήγε να βάλει την αντιπαλίστικο σταυρό. Δεν είναι σοβαρό θέμα. Κύριε Γεωργιάδη, εσείς κυνηγάτε το σταυρό. Εγώ δεν τον κυνηγάω. Εγώ δεν μιλάω το σταυρό. Μου επιτρέπει να κάνω μια πολιτισμένη συζήτηση. Δεν θα κατεβάσετε το επίπεδο εκεί που το θέλετε εσείς. Σας λέω, κάντε λοιπόν μια προσπάθεια. Κάντε μια προσπάθεια να ανεβάσετε λίγο το επίπεδο της πολιτικής συζήτησης. Είναι σοβαρό αυτό? Αν μπορείτε. Αν δεν μπορείτε, πηγαίνετε στο Βούρκο. Αν μπορείτε όμως, ανεβάσετε λίγο την πολιτική συζήτηση. Λοιπόν, ποιος προσβάλλει ποιον? Εγώ σας λέω το εξής πολύ απλό. Θα περιμένετε να ακούσετε απάντηση ή όχι? Αλλά μην είσαι προσβλητικός. Μα εσείς διακόπτετε. Τον διακόπτεται. Σε μια πολιτική συζήτηση, κύριε Γεωργιάδη, σε μια πολιτική συζήτηση η διακοπή είναι προσβολή. Ναι ή όχι? Εσείς δεν κάνετε παράπονα, σας διακόπτε. Δεν θα σας ακολουθήσω σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Κύριε Γεωργιάδη, σας θεωρώ πολιτισμένο άνθρωπο. Είναι κρίμα να θεωρείτε ότι οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου ψηφίζουν μόνο με γνώμονα τη δική τους άποψη για ένα θέμα. Θα χειριστείτε πολύ σοβαρά θέματα στην επόμενη κυβέρνηση από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Η επόμενη κυβέρνηση δεν θα ασχολείται μόνο με την Νοβάρτης ή μόνο με τη φορολογία. Λοιπόν, έχετε κάτι να πείτε για τα άλλα θέματα? Αν δεν έχετε, καλύτερα να σιωπάει κανείς σε αυτή την περίπτωση. Να πείτε ότι εγώ υπόσχομαι χαμηλότερη φορολογία, θα βγω έτσι και βλέπουμε την επόμενη μέρα τι κάνουμε. Αν θέλουμε να μιλήσουμε όμως για τα εθνικά θέματα τα οποία έρχονται μπροστά μας, τι θα κάνετε για αυτά τα πράγματα? Έχετε μιλήσει? Όχι. Φορολογία. Τι θα κάνετε για το κοινωνικό κράτος? Πώς θα κάνετε μείωση της φορολογίας χωρίς να διευρύνετε το τεράστιο χάσμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ
των πιο πλουσίων και των πιο φτωχών. Έχετε σχέδιο. Διότι ξέρετε τι έγινε την τελευταία φορά που κάνατε μείωση των φόρων. Χρεοκοπήσατε τη χώρα. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι αυτή. Όταν λες ότι εγώ απλώς θα μειώσω τους φόρους και δεν δίνεις ένα αντίβαρο με ένα κοινωνικό κράτος το οποίο μπορεί να κρατήσει την κοινωνία σε συνοχή, το μόνο το οποίο θα πετύχετε είναι αυτό που πετύχατε το 2009. Και ξέρετε πολύ καλά ότι εκείνη την εποχή τα ίδια λέγαμε. Θέλω όμως να πάω και στον κύριο Σοφιανό. Λοιπόν, κύριε Σοφιανέ, τα στοιχεία της δημοσκόπησης, το είπαμε και στην προηγούμενη φάση, βλέπουμε ότι το ΚΚΕ υφίσταται μια αφέμαξη από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτό το 11%... Παίρνει και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό αυτό το 11% που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εδώ η αντιπαράθεσή σας με τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι δεν ακούστηκαν από τους πολίτες. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση που αφορά ένα πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται και στις ευρωεκλογές και από τη φαίνεται και στις κάλπες. Πέντε κόμματα που κυβέρνησαν, ψήφισαν νομοσχέδια, ψήφισαν πρέσφες, ψήφισαν μνημόνια, αποσύρονται. Αποσύρονται. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι η σταθερή πολιτική δύναμη σε αυτή τη χώρα που έχει μια διακριτή και καθαρή πρόταση εξουσίας, διακυβέρνησης, που δεν είπε παραμύθια στον ελληνικό λαό για την ελπίδα που έρχεται και την Ευρώπη που αλλάζει, που δεν έγινε σκυλάκι των Αμερικάνων, παραδίδοντας όλη τη χώρα σε ένα απέραντο στρατόπεδο, για να έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης και να λέει θα συνεχίσουμε με τους Αμερικάνους από εκεί που τα έχετε αφήσει εσείς. Και έχει και τη σιγουριά ο Πάιατ, σε καιρούς που έχουμε τέτοια κρίσιμα ζητήματα, να λέει ανεξάρτητα κυβέρνησης τα συμφέροντά μας συμφέροντα. Αυτά πρέπει να τα σκεφτεί λοιπόν ένας κόσμος που πιέζεται. Ένας κόσμος που νομίζει ότι κάτι παίζεται, δεν παίζεται τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξέπλυνε τη Νέα Δημοκρατία, δημιούργησε ρεύμα εναλλαγής που αποτυπώνεται ακόμα και με την πιθανότητα αυτοδυναμίας. Που αν δεν εκφραστεί αυτή η αυτοδυναμία, είναι έτοιμη το κοινάλ με βάση την κυρία Γεννηματά να στηρίξει την κυβέρνηση για να πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα. Εγώ αυτά άκουσα. Έτσι, τα άκουσα. Και σε προηγούμενα και σε άλλα πάνελ. Με βάση λοιπόν όλα αυτά, χρειάζεται να προβληματιστεί ένας κόσμος. Τι κρίνει με την ψήφο του. Την ψαλίδα στο 8, στο 9, στο 10 ή στο 7. Ή την επόμενη μέρα ποιος θα είναι απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση. Και αν θέλετε να πάμε και στα πρόσωπα, στη Σάρα, στη Μάρα και στο κακό συναπάντημα που μάζεψε, λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ από ΑΝΕΛ, από το ΠΑΣΟΚ, τους συγκυβερνήτες με τον κύριο Γερουλάνο στην πρώτη κυβέρνηση Παπανδρέου, αυτοί θα σταθούν. Και εδώ κοιτάξτε, να δούμε και μια άλλη πλευρά. Θέλει πολιτικό θράσος να έχει ψηφίσει μνημόνιο με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Να λέει ο Πρωθυπουργός αυτή την προεκλογική περίοδο ότι ακόμα και με τη δεξιά θα κυβερνήσω σε τηλεοπτική του συνέντευξη και να λες σήμερα τον μπαμπούλα της δεξιάς. Όταν η πολιτική σου εφάρμοσε κατά γράμμα ό,τι παρέδωσαν. Νοσοκομεία έκλεινε ο Γεωργιάδης. Νοσοκομεία παρέμειναν κλειστά. Σχολεία με αναπληρωτές. Αναπληρωτές συνεχίζουμε. Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Εφταήμερη εργασία. Όχι μόνο εφταήμερη και δωδεκαήμερη εργασία σήμερα. Με τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου σε μηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια βάση. 12 μέρες δουλεύουν στα ξενοδοχεία, στην Τρενοσέ, στα νοσοκομεία ήθελαν επίσης να τη βάλουν, αλλά οι ΟΕΝΓΕ και οι γιατροί έδωσαν μάχη και δεν πέρασε. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν μια απόφαση που πρέπει να πάρθει μπροστά στην κάλπη. Γιατί κανένα λάθος δεν αναγνωρίζεται μετά την κάλπη. Εγώ αυτό ακριβώς σας ρώτησα, γιατί αυτά τα επιχειρήματα όλα τα αυτά, είχατε λοιπόν, αναπτύξει τα και ξαναλέμε, κυρία Στάι, τα ξαναλέμε. Σας λέω γιατί εξακολουθεί και εγώ δεν ξαναλέω. Αντιλαμβάνομαι, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Αντιλαμβάνομαι την ανησυχία σας. Λέω ότι οι εκλογές, γιατί δεν αποτυπώνεται, όπως λέτε. Δεν έχω καμιά ανησυχία. Αφού δεν έχετε ανησυχία, λοιπόν, εμείς που ανησυχούμε, έχουμε συγκεκριμένα επιχειρήματα, συγκεκριμένη πολιτική πρόταση, τη διατυπώνουμε με σαφήνεια στον κόσμο και την επόμενη μέρα ο καθένας θα κρίνει ποιον θα έχει δίπλα του και ποιον απέναντί του. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, εγώ πρέπει να πάω στην Κύπρο και πρέπει να δώσω το λόγο. Θέλω πάνω από 1,5 λεπτό. Ένα λεπτό, αν αλλά μετά θα θέλει άλλο 1,5 ο κύριος Ζαχαριάδης. Αλλά δεν πρέπει να το μετρήσουμε με ακρίβεια. Το μετρήσω ό,τι θέλετε. Θέλω να αφηθώ σε κάτι που το θεωρώ πολύ μείζον. Πιστεύω ότι με το κοινάλ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Και επειδή στη δημοσκόπηση, ναι, μεν η πιθανότητα να έχει η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία,
Αλλά υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να μην έχει αυτοδυναμία. Και οι εκλογές τελειώνουν, ξέρετε, όχι πότε το λέει ο κ. Παναγόπουλος, τελειώνουν όταν βγαίνει το αποτέλεσμα. Υπάρχει λοιπόν και η πιθανότητα να ξυπνήσουμε στις 8 Ιουλίου το πρωί και να είναι 150 οι έδρες. Κυρία Γεννηματά είπε προχθές, δεν θα αφήσω τη χώρα κυβέρνητη. Και ο Μαργαρίτης είπε αντιπροχθές στα παραπολιτικά ότι θα περιμένουμε την τρίτη εντολή και θα ζητήσουμε στην κυβέρνηση Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Και ο Γιουρουλάνος είπε προηγουμένως ότι είναι καλό να γίνει στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία για να φτιαχτεί ένα κοινό σχέδιο λέει, για τη χώρα και να υπάρχουν μεγάλες πλειοψηφίες. Στο κομμάτι που είπα για την Νοβάρτης, για το οποίο είχα την αίσθηση μέχρι σήμερα ότι το Πασόκ, η επίσημη του θέση είναι ότι είναι μια μεγάλη σκευωρία που πρέπει να διερευνηθεί, κάτι που είπε η κυρία Γεννηματά μόλις χθες. Τώρα ξαφνικά άκουσα ότι δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με την πάρτη κάποιων βουλευτών. Με συγχωρείτε. Άρα, όποιος πάει να ψηφίσει κοινάλ, θα πρέπει να βάλει στο τραπέζι το ενδεχόμενο ότι μπορεί με αυτή του την ψήφο να αφήσει όλα αυτά να πάνε στο βροντό, κάποιοι να τη γλιτώσουν και η χώρα να βρεθεί στην κατάσταση δεύτερων εκλογών, γιατί αποκλεί να δεχθεί η Νέα Δημοκρατία την τρίτη εντολή και αυτά που λένε, με απλή αναλογική. Και άρα το Τσίπρα ξανά στο τραπέζι. Και αυτό είναι καλό, το λέω ειλικρινά, ότι το κοινάλ θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει χωρίς σουξουμούξου μέχρι τις εκλογές, γιατί ο λαός πρέπει να ξέρει τι ψηφίζει. Και κλείνω. Κύριε Γερουλάνε, ίσως εγώ δέχομαι, σας θεωρώ αξιοπρεπή και πολιτισμένο άνθρωπο και μου έκανε πολύ εντύπωση το ύφος το προηγούμενο περί αν κατεβάζουμε το επίπεδο. Θέλω να σας πω για να ξέρετε. Για μένα δεν είναι καθόλου προσωπικό ζήτημα η Νοβάρτης. Είναι ζήτημα επίθεσης στην δημοκρατία. Και η επίθεση στη δημοκρατία δεν μπορεί να είναι ποτέ προσωπικό ζήτημα ενός βουλευτού. Μάλιστα, λοιπόν, είναι ζήτημα όλων των Ελλήνων πολιτών λοιπόν, που θεωρούν τον εαυτό τους δημοκράτες. Θα βάλω χρονόμετρο την άλλη φορά. Ευχαριστώ. Κύριε Γερουλάνε, αν θέλετε να απαντήσετε κάτι, κοιτάξτε, έχετε το λόγο, γιατί μετά πηγαίνω στην Κύπρο κατευθείαν. Το δικό μου είναι ένα μισή λεπτό. Κύριε Ζαχαριάδη, δεν αναφέρθηκε σε εσάς. Ένα λεπτό. Νόμιζα ότι θα αναφερθεί σε εσάς. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Έχουμε τεράστια ζητήματα μπροστά μας. Τεράστια. Και αυτό είναι πολύ καλό να το καταλάβει η Νέα Δημοκρατία, ειδικά βλέποντας αυτές τις δημοσκοπήσεις. Είναι ζητήματα για τα οποία δεν έχετε μιλήσει ακόμα. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό, τα οποία δεν έχουν μπει καν στην πολιτική συζήτηση. Τι ζητήματα είναι αυτά? Σας είπα πριν, τι κοινωνικό κράτος εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να δημιουργηθεί στην Ελλάδα? Ξέρουμε ότι αυτό που δημιουργήθηκε έχει χρεοκοπήσει από την κατάχρηση όλων πλέον που έχουν κυβερνήσει. Χρειαζόμαστε ένα καινούριο σύστημα. Έχετε? Δεν έχετε. Ποια είναι η εξωτερική σας πολιτική για τα εθνικά θέματα? Έχετε θέσεις οι οποίες είναι πάντα ευκαιριακές. Έχετε αλλάξει θέση για θέματα όπως είναι οι διεθνείς συμφωνίες και το τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά συνέχεια. Θα είσαστε διατεθειμένοι να κάνετε συμφωνία αρχηγών? Θα κάνετε συμφωνία αρχηγών για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της Τουρκίας ή όχι? Μια αλλαγή θέση. Κύριε Γεωργιάδη, απαντήστε κάτι συγκεκριμένο μία φορά. Σας ρωτάω κάτι πολύ απλό. Έχουμε προκλήσεις Τουρκίας. Μάλιστα. Θα υπάρχει, θα μαζέψετε τους πολιτικούς αρχηγούς για να υπάρχει ενιαία φράση? Υποστηρίζουμε το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Είναι επίσημα. Εσείς μου λέτε ότι θα θυχτεί ένας βουλευτής επειδή θα γίνει μία σύμπραξη των πολιτικών αρχηγών απέναντι στην πρόκληση Τουρκίας? Σας ρωτάω κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτό δεν είναι συγκυβέρνηση. Ή αυτό σημαίνει. Αυτό δεν είναι συγκυβέρνηση. Ή αυτό σημαίνει συγκάλυψη της σκευωρίας? Αυτό δεν είναι συγκυβέρνηση που λέτε. Τι είναι? Αυτό δεν είναι μια συνεργασία η οποία προχωράει τα πράγματα μπροστά? Συμβουλίο Εξωτερικής Πολιτικής. Και σας ρωτάω, σε ποια θέματα. Και σας ρωτάω το εξής πολύ συγκεκριμένο. Σε ποια θέματα είστε εσείς διατεθειμένος να μαζέψετε τους πολιτικούς αρχηγούς για να λύσουμε εθνικά θέματα? Θα πρέπει να απαντήσω αυτά. Κυρία Στάινα. Λοιπόν. Δεν έχει πάρει σύντομα για γύρω. Δεν έχει πάρει καμία αλλαγή θέσεων στην Νέα Δημοκρατία σε κανένα εθνικό θέμα. Πείτε μου μία σύντομα. Πείτε μου μία. Αν μου επιτρέπετε. Εγώ σας λέω το εξής. Δέχεστε ότι μια συνεργασία είναι καλή για τον τόπο? Εάν το δέχεστε. Όχι κυβερνητική συνεργασία. Κυρία Στάιν, πρέπει να διακόψω, να φωνάξω. Δηλαδή, σε συγκάλυψη και τέτοια. Δείτε τι κάναμε. Δεν πάμε απειλείτε. Είναι έξω από το Δήμο. Δείτε τι κάναμε στο Δήμο. Είπαμε συνεργασία, αλλά όχι συναλλαγή. Η συναλλαγή τι είναι? Πάρε δύο υπουργεία για να με αφήσει να κάνω ό,τι θέλω. Η συνεργασία είναι να πιάσουμε τα θέματα, να πούμε τι είναι καλό για τη χώρα και να συμφωνήσουμε εκεί που το καλό τη χώρα. Μπορούμε να το δεχτούμε και οι τρεις. Εγώ σας είπα κάτι συγκεκριμένο όμως. Ψηφίστε το πρώτο κόμμα.
Εγώ σας λέω, αυτά που λέτε είναι θεωρητικά. Πολύ πιο ουσιαστικά θέματα. Λοιπόν, εσείς λοιπόν, θέλετε να το πάτε σε σας κάτι. Σας απάντησε με τον τρόπο που ήθελα να σας απαντήσει, κύριε Γεωργιάδη. Και εσείς μην επιμένετε να σας δώσετε μια άλλη απάντηση. Οι τηλεθεατές βγάζουν τα πράγματα. Οι τηλεθεατές θα βγάλουν τα πράγματα. Μην επανέρχεστε εσείς σε κάτι που σας απάντησε με τον τρόπο που εκείνος ήθελε. Λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, το ένα σας λεπτό. Λοιπόν, στον κύριο Γερουλάνο. Κύριε φίλη, βλέπετε ότι είναι αλλιώς αυτές οι συζητήσεις. Τα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι συνθέσιμα. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε και δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί πέρα μπορούμε να συνομιλήσουμε με τους πάντες και έχουμε ευθύνη να συνεργαστούμε. Δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται όμως. Ένα, κύριε Γερουλάνο, παρακαλώ την ευγένειά σας. Παρακαλώ. Να είπατε πριν ένα μου λεπτό, δηλαδή δεν διέκοψα. Παρακαλώ. Λοιπόν, με αυτούς οι οποίοι πήγανε τον κατώτατο μισθό στα 5,80 και στα 4,80, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε μαζί. Από εκεί και πέρα, το δικό σας πρόβλημα στρατηγικής, κύριε Γερουλάνο, εσείς είναι ένα θέμα το οποίο. Τους μισθούς, δηλαδή. Στα 6,50, κυρία Στάι. Και επαναφέραμε τις συλλογικές. Κύριε Σοφιάνε, γιατί με διακόπτετε. Μα τι θα διακόπτε. Μα σας παρακαλώ. Τον νομοβρούτσι κάνατε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Τον νομοβρούτσι εφαρμόσατε. Κύριε Σοφιάνε, μπορώ να ολοκληρώσω. Τι να ολοκληρώσετε. Εφαρμόσατε τον νομοβρούτσι. Μπορώ να την ολοκληρώσω όπως νομίζω εγώ. Αν μου επιτρέπετε. Θα λέτε όλη την αλήθεια όμως. Εφαρμόσαμε όπως νομίζω εγώ. Κύριε Σοφιανέ, όπως νομίζω εγώ και θα με κρίνουν και οι πολίτες. Η αλήθεια δεν είναι έτσι. Έτσι όπως κάνετε κι εσείς. Ναι, αλλά θέλω να πω μια πρόταση. Διακόπτε λίγο ο κύριος Γερουλάνος, διακόπτεται λίγο να εσείς. Κυρία Στάι, πριν μου είπε ότι την απειλώ, παρακαλώ, ναι, κυρία Στάι. Λοιπόν, δεν είναι στο μόνος αυτό το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση, κυρία Στάι, είναι ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει πάρει 4 φορές το λόγο και δεν έχει πει μία κουβέντα για αυτό που τον έχω ρωτήσει 3 φορές. Για τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Γιούνκερ και αν η Νέα Δημοκρατία έχει την κύρια ευθύνη για τη χρεοκοπία του 2009. Όχι, γιατί. Και το δεύτερον, επειδή μου κάνει και mention στο Twitter για τους μυστηριασμούς. Όχι, γιατί σας προκαλεί για κάτι το οποίο δεν θέλετε να απαντήσετε. Εσείς αφήσατε τη χώρα χωρίς προστασία για τους πληστηριασμούς φεύγοντας από την κυβέρνηση το Δεκέμβρη του 2014. Εμείς φέραμε, με βάση το τι ισχύει στην Ευρώπη, το πιο μεγάλο πλαίσιο στήριξης της πρώτης κατοικίας και με βάση αυτά που σήμερα ισχύουν στην Ευρώπη, πάλι έχουμε ένα ανθεκτικό πλαίσιο προστασίας λοιπόν, της πρώτης κατοικίας. Απαντήστε κύριε Γεωργιάδη, λοιπόν σε αυτά μετά τα πράγματα. Εντάξει, και μην πάτε μόνο την κουβέντα εκεί που σας εμείς μπορεί να κάτσουμε εδώ μέχρι τις 2.30. Μετά, γιατί η Κύπρο αλλά είναι θα πρέπει να πάμε στην Κύπρο και μετά θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, καταρχήν να ζητήσω να μας δώσει το ρεπορτάζ, να συνδεθούμε με τον κύριο Θόδωρο Τσακίρη. Στην Κύπρο. Καλησπέρα σας κύριε Τσακίρη. Ευτυχώς που ξέρετε από αυτού του τύπου τις συζητήσεις στην Ελλάδα, γιατί καθυστερήσαμε λιγάκι να συνδεθούμε. Λοιπόν, έχουμε τις εξελίξεις που αφορούν τις αποφάσεις που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα της τουρκικής προκλητικότητας στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και θέλω από τον Κώστα τον Παναγόπουλο να μας πει ποια είναι τα καινούργια, υπάρχουν κάποια καινούργια στο ανακοινωθέν το απόψινό. Υπάρχει το χρησιμοποιώ ως ρεπόρτερ, καταλάβατε, γιατί είναι δύσκολη σύνδεση με τις Βρυξέλλες. Εντάξει, πέραν τούτου, μετά από 30 χρόνια ενασχόληση μετά της Κύπρου. Έχουμε λοιπόν μια καταδίκη, η οποία είναι, θα έλεγα, περίπου αυτό που θα ανέμενε κανείς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει λοιπόν τις συνεχόμενες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Εκφράζει την ανησυχία του γιατί ότι η Άγκυρα δεν ανταποκρίθηκε στα μηνύματα να σταματήσει τις δραστηριότητες αυτές. Επισημαίνει ότι αυτές θα έχουν άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στις ευρωτουρκικές σχέσεις και καλεί την Τουρκία να δείξει αυτοσυγκράτηση και να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου. Αναλαμβάνει να παρακολουθεί το θέμα το οποίο θα συζητηθεί και πάλι στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, είναι μια παραπομπή. Θα έλεγα το εξής. Αν συνεχίσει κανείς να διαβάζει το ανακοινωθέν, θα δει ότι στην περίπτωση της Ουκρανίας, ας πούμε, τα μέτρα και τα οποία πρόκειται να ληφθούν αναφέρονται ρητά, με πολύ σαφή τρόπο και είναι πολύ πιο έντονα και πολύ σκληρά για μια χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Κύπρος είναι. Τώρα, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Τσακίρης, Θόδωρε, να σας ζήσει ο γιος με την ευκαιρία. Α, μάλιστα. Μπορούν να μας πούν πολύ περισσότερο. Ναι, δεν το ξέραμε εμείς. Να σας ζήσει, κύριε Τσακίρη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πέστε μας, αν βρίσκεται ικανοποιητική αυτή την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν προσεγγίζει καθόλου το αίτημα της κυπριακής πλευράς για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το οποίο ζητούσε η κυπριακή πλευρά ήταν πολύ πιο συγκεκριμένα. Πιο συγκεκριμένη τοποθέτηση και μάλιστα αναφορά μέτρων συγκεκριμένων. Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή ενώπιόν μας είναι μια πολύ σοβαρή αποτυχία. Η κίνηση της Τουρκίας για τη γεώτρηση στη Φινίκη είναι το τρίτο
το τρίτο στάδιο ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού που ξεκίνησε το 2012 εναντίον και της Κύπρου και της Ελλάδος, μέσα από τη διεκδίκηση μιας τεράστιας θαλάσσιας ζώνης που ξεκινάει από δυτικά της Πάφου και φτάνει μέχρι 6 ναυτικά μίλια έξω από την Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδο, την οποία η Τουρκία διεκδικεί με συγκεκριμένες τεταγμένες ως τμήμα της υφαλοκρηπίδος της. Σε αυτή την περιοχή οριοθέτησε τεμάχια, θαλασσοτεμάχια, τα οποία και αδειοδότησε στην κρατική εταιρεία πετρελαίων, την TPAO. Το 2014 αγόρασε τον Μπαρμπαρόσα και το έστειλε στην Κυπριακή Δημοκρατία και επιχειρεί και θα επιχειρήσει να το στείλει και στην περιοχή ελληνικής κυριαρχίας, ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, με πρώτη πιθανότερη περιοχή, την περιοχή του αρχιπελάγου, του πελάγου της Μεγίστης, και, δηλαδή του Καστελόριζου και των όλων των περιφερειακών αυτών περιοχών. Το φοβάστε το τρίτο βήμα ως, είναι ως αυτό το πιθανό βήμα το ενδεχόμενο, κύριε Τσακίρη, αυτό? Ναι, είναι σαφέστατα. Η Τουρκία σταθμίζει τις επιλογές της, σταθμίζει τις αντιδράσεις. Η Τουρκία θα χτυπήσει ξανά και είναι καθοδόν το δεύτερο γεωτρύπανό της για να κάνει μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση σε σχέση με την πρόκληση της Φινίκης, του Φατίχ δηλαδή, σε μερικά χιλιόμετρα έξω από την κατεχόμενη Καρπασία. Σε μια δεύτερη γεώτρηση εντός της περιοχής που έχει αδειοδοτηθεί από το ψευδοκράτος, εντός εισαγωγικών το αδειοδοτηθεί, στην κρατική εταιρεία πετρελαίων της Τουρκίας. Και μέχρι στιγμής η αντίδραση και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μέχρι στιγμής, δεν δίνει κανένα ενθαρρυντικό μήνυμα σε εμένα και πιστεύω σε πολλούς άλλους αναλυτές, να πούμε ότι αυτό θα έχει αποτρεπτικό ή ανασχετικό αποτέλεσμα στην επεκτηνόμενη τουρκική επιθετικότητα. Αυτή τη στιγμή, όταν φτάνουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά από 6 εβδομάδες κρίσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αδυνατεί να λάβει την απόφαση ότι θα επιβληθούν μέτρα και να ζητήσει από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών την εξειδίκευσή τους, σημαίνει ότι δεν έχουμε επιβάλει κανένα κόστος στην Τουρκία για τις μέχρι στιγμής παραβιάσεις, επιθέσεις και τον επεκρατισμό. Και θεωρείτε ότι αυτό θα της δώσει την ευχέρεια να συνεχίσει στον υπέρβλητο. Και θεωρείτε ότι αυτό θα της δώσει την ευχέρεια να προχωρήσει και μάλιστα να φτάσει και σε θαλάσσιες περιοχές ελληνικών πλέον συμφερόντων. Κύριε Φίλη, είναι μαζί μας και ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης. Εσείς συμφωνείτε ότι αυτό το ενδεχόμενο είναι ρεαλιστικό? Το συζητάγαμε και προχτές μαζί και μάλιστα θέλω να πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Αποστολάκης, ρωτήθηκε απόψε για αυτό το ενδεχόμενο, για μια τουρκική πιθανή γεώτρηση πέριξ του Καστελορίζου και είπε ότι δεν το θεωρούν από την ελληνική πλευρά πιθανό. Παρόλα αυτά είμαστε έτοιμοι και για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εσείς, κύριε Φίλη, θεωρείτε ότι έχουμε φτάσει εκεί αυτή τη στιγμή και μάλιστα με αυτή τη στάση της Ευρώπης, η οποία πράγματι είναι μια στάση καλών προθέσεων, θα μπορούσαμε να πούμε απλώς? Ξεκινώ από τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, όπως είχαμε κουβεντιάσει και προχθές μαζί στο Δελτίο, είναι αναμενόμενη υπό την έννοια ότι βάζει έναν αστερίσκο. Δηλαδή, ουσιαστικά προειδοποιεί την Τουρκία χωρίς να λαμβάνει άμεσα κάποια μέτρα. Πράγμα το οποίο στέλνει ένα μήνυμα στην Τουρκία που πιθανόν η Άγκυρα να το εκλάβει ως μήνυμα αδυναμίας και να θελήσει να προχωρήσει παρακάτω. Δεν πιστεύω, όπως επίσης είχαμε επισημάνει μαζί, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή σοβαρό ενδεχόμενο η Τουρκία να επεκτείνει, να διευρύνει την ακτίνα δράσης είτε ενός εκ των δύο πλωτών γεωτρύπανων που έχει στη διάθεσή της, είτε ενός ερευνητικού σκάφους, γιατί και αυτό θα μπορούσε να συμβεί, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η Ελλάδα, αντιθέτως με την Κύπρο, έχει ένοπλες δυνάμεις και υπάρχει και η απέτηση και νομίζω υπάρχει και ομοθυμία μεταξύ των κομμάτων και έχει φροντίσει να διαμηνήσει προς την Τουρκία και μέσω τρίτων αλλά και απευθείας ότι μια τέτοια ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με τρόπο που θα είναι συντριπτικός και θα βάλει την Τουρκία σε μεγάλους πελάτες. Επειδή λοιπόν αυτή τη στιγμή η Τουρκία προσπαθεί να ανεβάσει το κόστος για την Κυπριακή Δημοκρατία και να αναστείλει μέρος ή συνολικά το ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου, θεωρώ ότι χρειάζεται υπομονή, αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση, διότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να διατηρηθεί επί μακρόν. Δεν μπορεί δηλαδή η Τουρκία να αναλάβει και να διαχειριστεί το κόστος, το οποίο είναι και οικονομικό. Αν συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, αργά ή γρήγορα θα γίνει και πολιτικό. Να συντηρεί δύο πλωτά γεωτρύπανα εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, στη μία περίπτωση σε κατάφορη παραβίαση και στη δεύτερη περίπτωση μιλάμε για κατάφορη παραβίαση, αλλά όπως πολύ σωστά είπε ο Θόδωρος, μιλάμε για την κατεχόμενη Κύπρο και για τις δίθεν αδειοδοτήσεις που έχει λάβει από τους Τουρκοκυπρίους. Δεν νομίζω ότι η Τουρκία μπορεί να συνεχίσει για πολύ καιρό ακόμη.
Και ως προς τούτο πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή, να πιέσουμε μέσω όλων των διάβλων προκειμένου να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Προφανώς η Τουρκία θα πάει μέχρι εκεί που θα της επιτραπεί να πάει, αυτό να το έχουμε κατά νου. Αλλά από εκεί και πέρα να μην ξεχνάμε, κυρία Στάη, ότι ταυτόχρονα με το μέτωπο της Ανατολικής Μεσογείου, ο πρόεδρος Ερντογάν, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των επικείμενων εκλογών στην Κωνσταντινούπολη, που μπορεί να είναι αρνητικό για αυτόν και προφανώς θα τον επηρεάσει, έχει να διαχειριστεί τη σχέση με τις ΗΠΑ, ενδεχόμενες κυρώσεις που θα επιβληθούν από τις ΗΠΑ σε περίπτωση που προχωρήσει με την εξαγορά των S-400 και κυρίως έχει να διαχειριστεί το μεγάλο ζήτημα της οικονομίας, η οποία αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται και η οποία θα δοκιμαστεί έτσι περαιτέρω, αν και εφόσον επιβληθούν κυρίως από πλευράς Αμερικανών. Να πάω στον κύριο Τσακίρη, να μου πείτε πόσο πολύ, κύριε Τσακίρη, φοβάστε, γιατί έχετε διαφορετική οπτική από τον κύριο Φίλη στο τι μπορεί να κάνει πέρυξ του Καστελόριζου η Τουρκία. Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το οποίο απείλησαν ότι θα επικύσουν την πόλη της Αμοχώς, θα την κάνουν ένα καινούριο Las Vegas, είπαν μάλιστα, από την τουρκική πλευρά. Και αν αυτό σημαίνει κάτι, αν σημαίνει αρχή, πώς να το πω, μιας διχοτομημένης αντίληψης, μιας διχοτομικής πολιτικής. Πιστεύετε ότι είναι ένα πυροτέχνημα αυτό για την Αμόχωστο ή πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να πραγματοποιηθεί από την πλευρά της Τουρκίας? Όσο μου επιτρέψετε ένα δευτερόλεπτο να διευκρινίσω ότι αυτό που έλεγε ότι θα μετακινηθεί προς το Καστελόριζο δεν το θεωρώ ότι θα γίνει κάτι άμεσο. Είναι θέμα ημερών ή εβδομάδων. Γιατί πρώτα πρέπει να συγκεντρώσει σεισμικά. Πρώτα θα στείλει κάποια στιγμή τον Μπαρμπαρόσα και μετά, εάν το αφήσουμε τον Μπαρμπαρόσα να κάνει τα παράνομα σεισμικά, η γεώτρηση μπορεί να ακολουθήσει σε περίπου 1 με 1,5 χρόνο μετά. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο είναι άμεσο η Ελλάδα. Ο επόμενος δε στόχος της Τουρκίας θα είναι να χτυπήσει εντός της οριοθετημένης κυπριακής ΑΟΣ, ακόμα εξετεμάχια ενδεχομένως που έχουν διδοτηθεί ήδη σε διάφορες εταιρείες, πιθανότατα την Ιταλία. Με πιο πιθανότητα το τεμάχιο 3. Σε ό,τι αφορά την περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου και των Βαροσίων, οι διχοτομικές τάσεις και οι διχοτομικές πολιτικές είναι ένα τμήμα το οποίο η τουρκοκυπριακή δεξιά και η εθνικιστική τουρκοκυπριακή δεξιά την έχει ήδη στην επίσημη πολιτική και στην επίσημη ατζέντα της. Ο κύριος Ζερσάη, ο οποίος φαίνεται να είναι και ο αρχικελευτής της Άγκυρας στα κατεχόμενα και πιθανότατα ο επόμενος ψευδοπρόεδρος του ψευδοκράτους, έχει ξεκάθαρες θέσεις και ξεκάθαρες προτάσεις και ξεκάθαρες κατευθύνσεις για μια λογική διχοτόμηση και δημιουργία δύο κρατών, η οποία δεν μπορούμε βεβαίως προφανώς να την ακολουθήσουμε. Εάν το κατεχόμενο, αν το ψευδοκράτος επιχειρήσει να κάνει κάτι τέτοιο με την περίπτωση των Βαροσίων, πολύ απλά θα επιφέρει και αυτό κυρώσεις εναντίον του, κάτι το οποίο πιστεύω διπλών είναι στο τραπέζι και μετά την υπερχόμενη γεώτρηση στην περιοχή της Καρπασίας. Δεν μπορεί το ψευδοκράτος να παραμένει για πολύ στο απειρόβλητο και να συνεχίζει να απολαμβάνει εν μέρη και χρηματοδοτήσεις και ροές μέσα στα πλαίσια του κανονισμού του εμπορίου της πράσινης γραμμής που υπήρχε το 2003-2004. Είναι ρυψοκίνδυνη ενέργεια. Είναι ενέργεια η οποία θα προκαλέσει πολύ έντονο πολιτικό κόστος και διεργασίες και στην τουρκοκυπριακή και στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Και νομίζω πως είναι κάτι το οποίο να το σκεφτούν διπλά και τριπλά για να το αποφασίσουν. Το κρίσιμο ζητούμενο, κατά ταπεινή μου άποψη, από εδώ και στο εξής, είναι πως πρέπει, είναι εξαιρετικά τυχές το γεγονός που, αν το χαρακτηρίσω δυνητικά και ως διπλωματικό βατερλό, το γεγονός ότι φύγαμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χωρίς απόφαση για επιβολή μέτρων εναντίον της Τουρκίας. Είναι λογικό να φεύγαμε, διότι τα μέτρα αυτά δεν είχαν εξειδικευθεί και ζητήθηκε κάτι τέτοιο με απειλή βέτο από τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου από 48 ώρες να εξειδικευθούν τα μέτρα από τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Το οποίο σημαίνει ότι ήταν πάρα πολύ αργά αυτό, προκειμένου να φτάσει κάτι έτοιμο, μάλιστα, κάτι συγκροτημένο και στοιχειοθετημένο στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Σημαίνει δηλαδή, λοιπόν, ότι το μήνυμα που λαμβάνει η Τουρκία, γιατί πρέπει να το βλέπουμε από τη δική της οπτική γωνία, είναι ένα μήνυμα ότι θα προχωρήσω πλέον χωρίς κόστος στην επόμενη επιθετική κίνηση. Αυτό που λέτε είναι σαφές. Είναι σαφές ότι γίνεται πολύ πιο εύκολο το επόμενο βήμα τους. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και επιστρέφοντας εδώ στην Αθήνα, θα ήθελα να σας ρωτήσω για εσάς, κύριε Φίλη, αν είναι ικανοποιητική αυτή η απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί άκουσα και τον Κώστα τον Παναγόπουλο, πως άλλος ρεπόρτερ αναλυτής, είπε ότι εντάξει, είναι κουβέντες. Παρόλε που θα έλεγε και η κυρία Μογκερίνη, η οποία ανέλαβε να συγκεκριμενοποιήσει τα μέτρα, αλλά δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα και μάλιστα του τύπου των κυρώσεων στη Ρωσία για το θέμα της Κρυμαίας.
Δεν φαίνεται να έχουμε κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένα κλίμα αυτή τη στιγμή και μετά τις πρόσφατες ευρωεκλογές, κυρία Στάι, στην Ευρώπη, το οποίο δεν είναι υπέρ της Τουρκίας, κακά τα ψέματα, με την άνοδο ακροδεξιών σχηματισμών. Και εξαιτίας του ότι εντάξει, η Τουρκία... Εντάξει, υπέρ της Τουρκίας, κύριε Φίλη, δεν είναι, αλλά δεν υπάρχει και αυτή η συγκεκριμένη πρακτική τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πριν από λίγο έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει από την πλευρά της Ευρώπης και νομίζουμε ότι έχει δίκιο. Δεν αναμενόταν, έτσι είναι. Κάπου αλλού θα πρέπει κανείς να σκεφτεί ότι μπορεί να είναι η αρχή για να δοθεί μια λύση, πιθανόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Ωραία. Να σας πω, υπάρχει λοιπόν αυτό το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε και από τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ σε μια εβδομάδα. Προφανώς, θα έρθω σε αυτό, μισή κουβέντα μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λοιπόν ένα κλίμα αυτή τη στιγμή σε βάρος της Τουρκίας, το οποίο οφείλεται και στην περιφρόνηση που επιδεικνύει ο πρόεδρος Ερντογάν συστηματικά απέναντι στην Ευρώπη, τις επιθυμίες της. Είναι ένας απρόβλεπτος εταίρος για την Ευρώπη, είναι ένας μη αξιόπιστος εταίρος για την Ευρώπη και θα έλεγα ότι μεσομακροπρόθεσμα αυτό κάνει κακό στην Τουρκία, γιατί αν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή γίνει μια διαπραγμάτευση, που η εκτίμησή μου είναι ότι αργά ή γρήγορα εκεί θα καταλήξουμε, μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, πώς η Τουρκία μπορεί να στηρίξει τη θέση ότι η ίδια θα είναι διαμετακομιστής του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου που θα κατευθύνεται στην ευρωπαϊκή αγορά, όταν έχει μια τέτοια συμπεριφορά η οποία είναι παραβατική και όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιζητά αξιόπιστους και προβλέψιμους εταίρους. Λέω ένα παράδειγμα. Άρα θεωρώ ότι μεσομακροπρόθεσμα ό,τι συμβαίνει, γι' αυτό και είπα και συνέστησα υπομονή από πλευράς μας, θα είναι αρνητικό για την Τουρκία. Με βάση τον τρόπο που κινείται τώρα. Συμφωνώ μαζί σας ότι ο αμερικανικός παράγοντας θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικός, αλλά εδώ θα σας πω δύο παραμέτρους. Πρώτον, ότι οι ίδιοι Αμερικανοί έχουν πει και στην ελληνική πλευρά, αυτό νομίζω μπορούν να το επιβεβαιώσουν και οι πολιτικοί μας, τέλος πάντων κάποιοι εξ αυτών, ότι εμείς αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να επηρεάσουμε την Τουρκία στο βαθμό που ήμασταν προηγουμένως. Και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό που έχει πει ο κύριος Αποστολάκης, ότι σε περίπτωση μίας σύραξης είμαστε μόνοι μας, είναι ακριβές. Το επανέλαβε και απόψε. Μα είναι ακριβές. Είναι ακριβές και το έχει πει, διότι ακριβώς γνωρίζει πολύ καλά ότι ο αμερικανικός παράγοντας, δεν λέω ότι έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, αλλά ο βαθμός επιρροής του στα τουρκικά δρόμενα είναι μικρότερος από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Το δεύτερο είναι ότι όταν μιλάμε για τις ΗΠΑ, δεν πρέπει να έχουμε κατά νου κάτι ενιαίο. Έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος είναι μια ευμετάβλητη προσωπικότητα, ένας πρόεδρος ο οποίος κάνει διαπραγματεύσεις με τη λογική του businessman, ο οποίος μπορεί να βρεθεί ενώπιος ενωπίων με τον πρόεδρο Ερντογάν, με τον οποίο έχει καλύτερη χημεία, όπως και με τον Πούτιν, παρά τις διαφορές τους, από ό,τι έχει με την Μέρκελ και τον Μακρόν. Διότι ως προσωπικότητες, στην αντίληψη και την κοσμοθεωρία είναι πιο κοντά. Άρα. Μπορεί λοιπόν να βρεθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν. Και εκεί που το αμερικανικό κατεστημένο, ειδικότερα δε το στρατιωτικό, προσπαθεί να, θα έλεγα, εγκλωβίσει τον πρόεδρο Τραμπ σε μια συγκεκριμένη πολιτική απέναντι στην Τουρκία, που για μας είναι μάλλον στη θετική κατεύθυνση, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι εν τέλει αυτή θα είναι η θέση του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου. Μάλιστα, από την άλλη πάντως, ακόμα και κλείνω με αυτό, αν η κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ Τουρκίας με κάποιον τρόπο εξομαλυνθεί, οπωσδήποτε να έχουμε κατά νου ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο κλίμα εμπιστοσύνης που βρισκόταν πριν από αρκετά πλέον χρόνια. Πάντως, με όλα αυτά είναι δεδομένο ότι τα ζητήματα αυτά, αν μπορούμε θα τα περιγράψουμε εθνικά, είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να απασχολήσουν την εσωτερική πολιτική σκηνή και μια συζήτηση έτσι για πιθανές δυνατότητες σωστών συνενέσεων και συνεργασιών την ξεκινήσαμε απόψε εδώ, την ξεκίνησε ο κ. Γερουλάνος δηλαδή, για να δούμε αν αυτά είναι εφικτά να συμβούν, γιατί πρέπει κάπου να έχω μισό λεπτό συμπτώσεις. Σε ένα ρόλο που δεν με έχετε συνηθίσει. Μισό λεπτό μόνο. Να μην έρθει τώρα εσύ και εσύ. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα έρθει. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Εδώ. Επιστρέψαμε λοιπόν για το τελευταίο μέρος της εκπομπής Open Mind και τα εθνικά θέματα ανοίξαν και με τη συζήτηση που κάναμε με την Κύπρο. Και κάτι ήθελες να πεις, Κώστα, ναι, για το θέμα ένα αυτό, ρόλο τι γίνεται με τις τουρκικές προκλήσεις. Ασυνήθιστο για μένα. Τα όσα είπαν και ο κύριος Φίλης και ο κύριος Τσακίρης
δηλώνουν στην πραγματικότητα, με δεδομένη και την πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση της υλοποίησης του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας λόγω των παρεμβάσεων της τουρκικής πλευράς, ότι είναι πιθανόν στο αμέσως προσεχές μέλλον η πολιτική ηγεσία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο να βρεθεί μπροστά σε πολύ κρίσιμα διλήμματα και στην ανάγκη να πάρει πολύ σημαντικές αποφάσεις. Γιατί είναι σοβαρό το ενδεχόμενο να αποδειχθεί ότι η προσδοκία και η στρατηγική που στηρίχτηκε πάνω της άσκησης πίεσης στην Τουρκία προκειμένου να υπαναχωρήσει από κάποιες έστω από τις αδιάλακτες θέσεις θα αποδειχθεί ατελέσφορος. Θα αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Και αυτό θα είναι ένα ζήτημα αναθεώρησης μιας στρατηγικής δεκαετιών. Στην πραγματικότητα, μια στρατηγική που ξεκίνησε μετά την εισβολή αμέσως και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και θα μου επιτρέψεις να πω, Έλλη, ότι αυτό ασφαλώς δεν είναι υπόθεση ενός κόμματος, ούτε δύο, ούτε καν τριών. Είναι πρέπει πολύ περισσότερο. Πρέπει να έρθουμε δηλαδή στο θέμα των εθνικών συνενέσεων. Αυτά τα θέματα που προφανώς προϋποθέτει μια γενικότερη κουλτούρα και ένα γενικότερο κλίμα συνενέσεων. Πάντως, κύριε Αστάση, συγγνώμη, μόνο μισή κουβέντα. Για να μην αυτομαστιγωνόμαστε κιόλας και εμφανίζουμε μια εικόνα ότι η Τουρκία είναι η ηγεμονική περιφερειακή δύναμη που επιβάλλει τις επιθυμίες της, να πω τα εξής. Πρώτον, η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρουμένων των αναλογιών. Δεν είναι ικανοποιητικό ενδεχομένως γιατί κάποιοι ανέβασαν τον πύχη των προσδοκιών. Αλλά τηρουμένων των αναλογιών και επειδή λέει ότι θα λάβει στοχευμένα μέτρα. Ναι, ακριβώς. Στοχευμένα μέτρα, ας το κρατήσουμε αυτό γιατί σε μια επόμενη φάση αυτό μπορεί πραγματικά να κοστίσει την Τουρκία. Δεύτερον, και κλείνω με αυτό, μη λησμονούμε, και ο κύριος Παναγόπουλος το ξέρει γιατί ασχολείται πολύ με την Κύπρο, ότι πριν από δύο εβδομάδες είχαμε μια συμφωνία για ένα από τα τεμάχια, το τεμάχιο Αφροδίτη που είναι στο 12, μεταξύ των εταιριών και της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία συμφωνία λέει τα εξής. Πρώτον, 2024-25 ξεκινάει η παραγωγή. Δεύτερον, το φυσικό αέριο αυτό, το κυπριακό φυσικό αέριο, θα πάει στην Αίγυπτο. Τρίτον, τα έσοδα για την Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι περίπου 9,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε βάθος 15 περίπου ετών και 500 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα, αυτή η ενέργεια μαζί με το γεγονός ότι ο Πομπέο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, βρέθηκε προλίγων εβδομάδων και στήριξε εν της πράγμαση την τριμερή Ελλάδος-Ισραήλ-Κύπρου στην Ιερουσαλήμ, άλλο αν το έκανε για να στηρίξει τον Νετανιάχου εκείνη την δεδομένη χρονική στιγμή, ήταν δύο παράγοντες οι οποίοι συνετέλεσαν σε αυτά που βλέπουμε σήμερα από πλευράς Τουρκίας. Μάλιστα, γιατί λοιπόν, για να έρθουμε, η Τουρκία, κύριε Φίλη, στη δράση αντιδρά. Για να έρθουμε να δούμε τι συνενέσεις μπορεί να έχουμε. Κύριε Γεωργιάδη, η Νέα Δημοκρατία εγκάλεσε την κυβέρνηση μετά το Κισαία, που έγινε την Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, ότι έκανε υπερβολική δραματοποίηση της κατάστασης. Είναι έτσι. Και από την άλλη μεριά, κύριε Ζαχαριάδη, εσείς δεν καλέσατε τους πολιτικούς αρχηγούς να τους ενημερώσετε. Κάνετε πράγματι μία συνεδρία του Κισαία μέσα σε ένα κλίμα το οποίο μπορούσε κανείς να φανταστεί το χειρότερο, χωρίς να ενημερώσετε τους πολιτικούς αρχηγούς. Εσείς πάλι λέτε δραματοποιείτε. Οπότε για εθνικές συνενέσεις που λέει ο Κώστας ο Παναγόπουλος είναι πολύ νωρίς, φαίνεται. Ως προς την πορεία της εξωτερικής μας πολιτικής, για να μην γκρινιάζουμε, ευρύτερη συνένεση των πολιτικών δυνάμεων στην πραγματικότητα έχει ήδη επιτευχθεί. Και να δείτε πόσο δίκαιο είμαι, κύριε Γερουλάνο, αυτή ξεκίνησε μεγάλη στροφή της εξωτερικής μας πολιτικής το 2010 από τον Γιώργο Παπανδρέου, όταν συνάντησε τον Νετανιάχου στη Μόσχα και για πρώτη φορά η Ελλάδα αποφάσισε να στρέψει την προσοχή της και την συμμαχία της προς το κράτος του Ισραήλ. Αυτή η πρώτη κίνηση του Γιώργου Παπανδρέου που έβγαλε την Ελλάδα τις φιλοαραβικές παραδοσιακές δυνάμεις και την πήγε στην άλλη πλευρά, συνεχίστηκε από τον Αντώνη Σαμαρά και καλλιεργήθηκε πολύ έντονα με την τριμερή Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ και Αιγύπτου στην πορεία της κυβερνήσεως Σαμαρά, με διαδοχικά ταξίδια τότε πρωθυπουργού με τον πρόεδρο Σίση εκεί, που φτιάξαν αυτό το συμπαγές κομμάτι στην Ανατολική Μεσόγειο. Τότε, μιλάω τα χρόνια 2013-2014, ο κύριος Τσίπρας φορούσε κάτι παλαιστινιακές μαντήλες, πήραν κάτι βουλευτές του στη Γάζα και έλεγε ότι αυτά είναι, ξέρω εγώ, απαράδεκτα. Ευτυχώς όμως, και εδώ πρέπει να το πιστώσω ότι είναι από τα πράγματα που ευτυχώς δεν τα χάλασε, συνέχισε την πολιτική που ξεκίνησε από το 10, που γιγαντώθηκε επί Σαμαρά, την συνέχισε και μπορώ να πω την επεξέτεινε κιόλας. Ναι. Ότι είναι γνωστό ότι σήμερα η Ελλάδα θεωρείται στρατηγικό σύμμαχος των ΗΠΑ της Αμερικής. Η εποχή που πηγαίνει ένας πορείς πολυτεχνείου και έκανε αμερικάνικες σημαίες και έκανε δικαστήρια στον Κλίντον είναι του παρελθόντος για να γελάνε. Η κυβέρνηση αριστεράς έγινε η πιο φιλοαμερικανική κυβέρνηση που έχει η Ελλάδα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εμένα αυτό με χαροποιεί, το ξεκαθαρίζω. Δεν το λέω στρολάρισμα. Είναι πολύ ευχάριστο που η κυβέρνηση αριστεράς απεδείχθη η πιο φιλοαμερικανική κυβέρνηση όλων των εποχών. Γιατί αυτό μας έχει φέρει τώρα σε μια θέση
Που τα τρία τότε κόμματα. Γιατί λέτε ότι δραματοποιεί τώρα. Τη σειρά. Τα πράγματα. Λέω πρώτα είμαι στο μεγάλο επίπεδο, μετά πάω στο μικρό. Που τα τρία μεγάλα κόμματα. Με το μικρό είναι το προεκλογικό. Το δηλαδή. Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν στα μείζωνα. Ποια είναι τα μείζωνα? Ότι καλώ είμαστε στο ΝΑΤΟ, καλώ έχουμε αυτή τη συμμαχία, καλώ στηρίζουμε τον άξονα με το Ισραήλ, καλώ κάνουμε αυτή την πορεία που κάνουμε και σε αυτά συμφωνούμε και οι τρεις. Άρα αυτή η ευρύτερη συνένεση έχει επιτευχθεί, κύριε Γερουλάνα, για να μην ανησυχείτε. Πάμε όμω τώρα στο δεύτερο επίπεδο. Το ότι έχει επιτευχθεί αυτή η ευρύτερη συνένεση σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας έγινε ένας υπεύθυνος ηγέτης? Όχι φυσικά. Το κησέα της περασμένης Κυριακής είναι απολύτως προφανές σε κάθε λογικό άνθρωπο ότι έγινε για προεκλογικούς λόγους. Και ήταν απαράδεκτο. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Φεύγει ο Πρωθυπουργός το 12 άρων-άρων. Ακυρώνει την περιοδία του, έκτασε στην Αθήνα για να κάνει κησέα. Επί 3-4 ώρες συζητάνε όλοι γιατί γίνεται κησέα, για να βγει και να ανακοινώσει ότι έκανε το κησέα για να καθησυχάσει τον ελληνικό λαό. Μα με συγχωρείτε. Καθησυχάζει τον ελληνικό λαό όταν πριν παραμονές του Αγίου Πνεύματος κάνει έκτακτο κησέα? Εκεί δεν καθησυχάζει τον ελληνικό λαό. Εκεί φοβίζει τον ελληνικό λαό. Καλά, εάν δεν υπήρχε ενημέρωση, θα. Πάμε λοιπόν τώρα. Ένα τελευταίο. Εάν υποτεθεί ότι υπήρχε πράγματι επίγον λόγο που θα όριζε να γίνει μια τέτοια σύγκληση κυβερνητικού οργάνου, για να δεχτώ, ρε παιδάκι μου, ότι υπήρχε ένα έκτακτο γεγονό που δεν το είχαμε προβλέψει. Όλα αυτά που κάνει η Τουρκία τώρα είναι προβλεπόμενα. Εγώ να πω ότι υπήρχε κάτι έκτακτο. Είναι δυνατόν στην προεκλογική περίοδο ο κύριος Πρωθυπουργός, που είναι σε προεκλογική περίοδο, σε τρεις εβδομάδες δεν θα είναι Πρωθυπουργός, να μην έχει επικοινωνήσει τουλάχιστον με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως στο τηλέφωνο και να του πει: ξέρεις, έχω αυτή την ανησυχία? Αυτό δεν έγινε, ούτε με τους άλλους αρχηγούς φυσικά. Άρα είναι απολύτως προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να στήσει ένα σκηνικό εκείνη την ημέρα, βλέπει τις δημοσκοπήσεις που παίξατε εκεί πριν από λίγο και σκέφτεται με τους επιτελείς του τι θα κάνω για να το γυρίσω. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Ναι. Τα εθνικά θέματα πρέπει να μείνουν έξω από την προεκλογική αντιπαράθεση. Δεν έχουμε κανένα λόγο να τσακωθούμε για αυτά, αφού όπως εξήγησα προηγουμένως κατά βάση συμφωνούμε. Εγώ δεν σας μιλάω μόνο για την προεκλογική περίοδο, κύριε Γεωργιάδη. Και για να κλείσω. Μιλάω και για τη μετεκλογική περίοδο. Και για να κλείσω, εγώ θέλω να έρθω λίγο πιο κοντά στη θέση του κυρίου Φίλη και να πω και τη γνώμη για αυτά όλα που ακούσαμε. Ναι, μισό λεπτό όμως, γιατί θέλω να σας ρωτήσουμε κάτι. Εσείς λέτε ότι δεν σας ενημέρωσαν και θα μας απαντήσει ο κύριος Ζαχαριάδης. Μισό λεπτό. Ο κύριος Κουτσούμπας σήκωσε αυτό στο τηλέφωνο και ζήτησε ενημέρωση και ενημερώθηκε. Θα μπορούσατε, αν είχατε την αίσθηση ότι κάτι πρέπει να. Βεβαίως, είχαμε να την μάθετε να σκοτώσετε. Είχαμε και την αίσθηση και παίζατε θέατρο Τσίπρα. Δεν χρειάστηκε. Απαιτήθηκε από τα πράγματα. Είναι ντροπή. Πάμε λοιπόν τώρα στην πραγματικότητα. Είναι ντροπή. Πάμε λοιπόν τώρα στην πραγματικότητα. Μιλάει τον Έλληνα πρωθυπουργό τώρα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι ντροπή σα, κύριε Γεωργιάδη, αυτά τα πράγματα. Εσεί βάζετε. Δεν κλαίω. Πάω λίγο τώρα. Αλλά δεν δέχομαι και λίγο να ολοκληρώσω, κύριε. Είπα, ήρθε τη στρατηγική Σαμαρά και Παπανδρέου και έγινε φιλοαμερικάνο. Του είπα επένου μεγάλου προηγουμένου. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στο συγκεκριμένο για να κλείσουμε. Δεν πρέπει να μας πιάνει πανικός με όλα αυτά που συμβαίνουν. Καλλιεργείται ξαφνικά στην Ελλάδα ένα κλίμα πανικού. Δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Η Τουρκία δεν είναι αυτή η πανίσχυρη χώρα που πολλοί φαντάζονται. Είναι μια ισχυρή δύναμη, χρήση σεβασμού η ισχύς της, αλλά έχει πάρα πολλά προβλήματα. Μέσα στις επόμενες 40 μέρες θα δούμε τι θα γίνει σχέση με τις ΗΠΑ. Εγώ, κύριε Φίλη, παρόλο που θα δεχθώ ότι ο Τραμπ είναι λίγο δύσκολο να προβλεφθεί η συμπεριφορά του. Ευμετάβλητη. Δεν θεωρώ ότι είναι δυνατό για τις ΗΠΑ, εάν επιμείνει στο να πάρει τους S-400, να κάνουν πίσω. Δεν νομίζω γιατί ότι αυτό θα εξευτελίσει τις ΗΠΑ. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να καταλάβω ο Ερντογάν σήμερα, με όλα αυτά που είπε και έχει κάνει, πώς θα καταφέρει να ακυρώσει την παραγγελία των S-400 χωρίς να τσακωθεί με τον Πούτιν. Και άρα εκεί έχει φέρει ο Ερντογάν, κατά τη γνώμη μου, πολύ λάθος για αυτόν και για την Τουρκία, αλλά πολύ καλά για μας. Τον έβαλε στη μέση μια τρομερή διελκυστίνδα που μέχρι 31 Ιουλίου θα πρέπει να επιλέξει πού θα πάει. Εγώ προτιμώ να έρθει με τη Δύση, θέλω να είμαι ξεκάθαρο. Εγώ μάλιστα, προτιμώ λοιπόν μια φιλοδυτική Τουρκία. Με αυτή μπορούμε να συνοηθούμε καλύτερα λοιπόν, σε λοιπόν, χρόνο. Αλλά κύριε κάποιον Γεωργιάδη θα ικανοποιήσει και κάποιον θα τη δυσκολεύσει. Κάποιον θα τη δυσκολεύσει πάντω σίγουρα. Πάμε σίγουρα. Στον κύριο Ζαχαριάδη. Μην μα πιάνει πανικό. Συγγνώμη, αλλά πάμε στον κύριο Ζαχαριάδη. Καταρχήν δεν υπάρχει κανένα πανικό. Από την άλλη, δεν υπάρχει και κανένα εφησυχασμό. Και πραγματικά λυπάμαι και το έκανε πρώτο ο κύριο Γεωργιάδη και το επαναλαμβάνει και τώρα, να θεωρεί ότι οποιοδήποτε Έλληνα πρωθυπουργό θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα εθνικά θέματα για εκλογικέ ή προεκλογικέ σκοπιμότητε. Είναι ενδεικτικό του πώ σκέφτεται και πώ θα λειτουργήσει ο ίδιο και η παράταξή του, εάν ο ελληνικό λαό του εμπιστευτεί διακυβέρνηση τη χώρα. Γιατί δεν ενημερώσετε του δεύτερο πολιτικού αρχηγού? Θα απαντήσω σε όλα τα. Και δεν είναι πρώτη φορά. Έχει συμβεί και σε άλλε περιπτώσει βέβαια. Εγώ διάβασα σε όλο τον τύπο και γνωρίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήταν στη διάθεση του οποιοδήποτε για να ενημερώσει για το οτιδήποτε.
και ο Υπουργός των Εξωτερικών και έχουμε δείξει πάντα σε αυτά τα θέματα ότι επιδιώκουμε τη συνεννόηση, όχι τη σύγκρουση. Λειτουργούμε ως μια χώρα η οποία είναι ευρωπαϊκή, σε συνεννόηση πάντα με την Κύπρο και σε συνεννόηση βεβαίως με όλες τις δυνάμεις οι οποίες θέλουν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την τήρηση του διεθνούς δικαίου στην περιοχή. Τι πραγματικά συμβαίνει? Αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι στην ευρύτερη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου η Τουρκία χάνει το τρένο για τους ενεργειακούς δρόμους και η Ελλάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και αυτό είναι σε όφελος της χώρας, είτε πρωθυπουργός είναι ο Τσίπρας, είτε είναι ο οποιοσδήποτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν, ότι η Ελλάδα με τους χειρισμούς που έχει κάνει κύριε Γεωργιάδη εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα και αν τα συμφέροντα της πατρίδας, είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συμφωνία και κοντά στις απόψεις των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό πρέπει να κάνει η πατρίδα. Και όχι να ετεροκαθορίζεται από έναν φιλοαμερικανισμό ή αντιαμερικανισμό. Επειδή είμαστε Έλληνες, μην με διακόπτετε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Για το ότι ανήκομαι στην Ελλάδα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Είναι καλό που έρχεστε στην πολιτική του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν μπορείτε να σέβεστε λίγο. Για την Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορείτε να σέβεστε λίγο. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι η Ελλάδα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στην περιοχή. Ρυθμίζει τα θέματα, είναι συνομιλητής και έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τους όρους παιχνιδιού. Προφανώς δεν θα ακολουθήσει την Τουρκία στην ευρικότητα. Προφανώς οι δηλώσεις οι οποίες γίνονται είναι σε αυστηρό ύφος και είναι θετικό το γεγονός ότι υπάρχουν σε αυστηρό ύφος δηλώσεις από την πλευρά της Ευρώπης και η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τα πράγματα ώστε να προχωρήσουμε στη διαδικασία των κυρώσεων εάν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Αυτό όμως θα είναι μια πρωτοβουλία των αδελφών Κυπρίων και ημών και όχι παρακολούθημα της νευρικής πολιτικής της Τουρκίας. Λοιπόν. Περίπτωση συνενέσεων χωρίς αλληλοκατηγορίες υπάρχει, κύριε Γερουλάνο, τι λέτε? Και βέβαια υπάρχει και θα έπρεπε να είπε και θα έπρεπε να γίνουν. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή οι συνενέσεις είναι στο κλίμα και στο πλαίσιο που παρακολουθήσαμε αυτή τη στιγμή. Η πραγματικότητα, δεν είναι καλό το κλίμα. Η πραγματικότητα είναι ότι το κλίμα δεν είναι καλό. Ακριβώς επειδή αξιοποιούνται αυτά τα θέματα για προεκλογικές σκοπιμότητες. Αυτό το οποίο έχει το ενδιαφέρον το εξής. Είναι αδιανόητο τόσα χρόνια, συμπεριλαμβανομένης και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, να μιλάμε για εθνικά θέματα και να μην το εννοούμε. Εθνικό είναι ένα θέμα στο οποίο μπορούμε όλοι μαζί να πορευτούμε και γι' αυτό χρειάζεται η σύγκληση πολιτικών αρχηγών. Καταλαβαίνετε τι μήνυμα, πόσο πιο ισχυρό είναι το μήνυμα το οποίο περνάει ένας Έλληνας πρωθυπουργός όταν πίσω του είναι η αρχηγή των άλλων κομμάτων και πόσο ανίσχυρο είναι όταν βλέπουν οι Τούρκοι να γίνονται αυτές οι αντιπαραθέσεις που γίνονται εδώ μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οποιοδήποτε διεθνή, αλλά και κάποιους εθνικούς στόχους που θες να πετύχεις, π.χ. κατά πολέμηση διαφθοράς. Θυμόσαστε τότε όταν λέγαμε «Ελάτε να δουλέψουμε μαζί ενάντια στη διαφθορά». Δεν είναι κομματικό το πρόβλημα της διαφθοράς. Η διαφθορά αντίθετα ακυρώνει όλες τις διαφορές που έχουμε μεταξύ μας. Άρα η δυνατότητα να βρεθούμε σε ένα τραπέζι και να μιλήσουμε και να θέσουμε τα θέματα σε μια άλλη βάση κάνει καλό και στην αποτελεσματικότητά μας, αλλά και στη δυνατότητά μας να περάσουμε ένα μήνυμα προς τα έξω, το οποίο είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, δηλαδή όλα τα κόμματα, χωρίς να διακόπτει, έχουν την ίδια ευθύνη για τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή αρνείται να κάνει αυτό το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Να μαζέψει πολιτικούς αρχηγούς και να πει εδώ θα έχουμε ένα ενιαίο μέτωπο και δεν θα αξιοποιήσουμε αυτά τα θέματα για προεκλογικούς λόγους. Μόνο έτσι θα καταλάβει η Τουρκία ότι είμαστε αποφασισμένοι σαν Έλληνες να μην δώσουμε ούτε μία σπιθαμή γης απέναντι σε κανένα. Λοιπόν, γιατί δεν το κάνει? Μα δεν ζητήθηκε για να το αρνηθεί. Είπε ότι είμαι στη διάθεσή σας να σας ενημερώσω. Εκτιμώ την κατάσταση ως εδώ. Έχετε πάρει σημαντικές τεχνητές διαχωριστικές γραμμές εκεί που δεν υπάρχουν, χωρίς κύριε Γερουλάνο. Να φέρετε στο τραπέζι ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν. Έγινε πρόταση από κάποιον να γίνει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Αυτό είναι και ανώριμο. Είναι και ανώριμο και είναι και μη υπεύθυνο. Έχετε κάθε δυνατότητα, είχατε κάθε δυνατότητα να το κάνετε αυτό το πράγμα και θα κερδίζατε εσείς, ναι. Κανείς άλλος. Εγώ γιατί να απαντήσω σε ένα αίτημα που δεν έχει κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο? Το βάζετε εσείς να γίνει, το βάζετε το κόμμα σας.
Και βέβαια το βάζω. Πότε το έβαλε το κόμμα σας? Εγώ σας λέω το εξής. Εσείς είστε... καλά κάνετε και εγώ έχω τις απόψεις μου. Αλλά θα είσαστε πιο δυνατοί να γίνει σε όλα τα θέματα. Τώρα, κ. Ζαχαριάδη, οποία... δεν είναι έτσι. Πώς είναι, γιατί κυρία Στέμα, ποιος το έχει βάλει το θέμα? Την πλήρη γνώση την έχει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Την ευθύνη και είπε ότι εκτιμώ την κατάσταση ως εδώ, να μην διακόπτω τον κύριο Γερουλάνο. Όποιος θέλει περισσότερη... Με συγχωρείτε, πραγματικά σας δώσω συγγνώμη. Αυτό είναι το κλίμα των συνενέσεων. Γιατί αρνείστε τη σημασία του να έχετε τη στήριξη των άλλων κομμάτων? Δεν την αρνούμαστε. Κάντε σύγκληση εκλογικών αρχηγών, λοιπόν. Είπε ο Τσίπρας, όποιος θέλει να τον ενημερώσω. Για να θεωρηθεί αναγκαία, τα πάντα θα γίνει. Όποιος θέλει να χτυπήσει την πόρτα. Είναι σοβαρή. Εσείς χτυπήσατε την πόρτα, κυρία Στάη. Εσείς χτυπήσατε την πόρτα, ναι. Και ενημερωθήκατε. Και ανησυχούμε. Ο κύριος Γεωργιάδης πριν πολύ παραστατικά και αναλυτικά παρουσίασε τη στρατηγική σύμπλευση Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Ναι. Τη λογική, την περίφημη γεωστρατηγική αναβάθμιση, mm-hmm. κάνουμε άξονες. Το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ το περιβάλλουμε με τον σεβασμό ναι. και το βάρος που έχει. Ταυτόχρονα φτιάχνουμε άξονες από εδώ και από εκεί. Παίζουμε τις αντιθέσεις. Εσείς τι ανησυχείτε ότι θα συμβεί, παίζουμε δηλαδή στην παρούσα κυρία? Παίζουμε τις αντιθέσεις και αυτή η συμφωνία, η στρατηγική συμφωνία έχει τη σημασία της, γιατί πάνω σε αυτή καλλιεργείται και ο εφησυχασμός. Ένα μήνα είναι στην Κυπριακή ΑΟΣ το πλοίο. Ένα μήνα είναι. Δεν είναι χτες. Ο Πρωθυπουργός μίλαγε για τζούφιες γεωτρήσεις. Αυτή είναι ρίση του κυρίου Τσίπρα. Δεν είναι δική μας. Ενώ το θέμα δεν ήταν το η γεώτρηση αυτή καθεαυτή, η παρουσία στην Κυπριακή ΑΟΣ. Έχουμε τις δηλώσεις Αποστολάκη. Μόνοι μας θα είμαστε. Πού πήγαν οι άξονες? Πού πήγαν οι σύμμαχοι? Πού πάει το 2% του ΑΕΠ? Πού πάνε οι αποστολές εκτός συνόρων? Πού πάει η περίφημη αναβάθμιση? Και έχουμε μια φοβερή, λέει, ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανησυχεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δισεκατομμύρια είναι το παρεδώσε της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Λοιπόν, η λογική που λέει ότι θα παίξουμε τις αντιθέσεις, θα παίξουμε τους ανταγωνισμούς στο όνομα ότι έτσι θα αναβαθμιστούμε εμείς σε κόντρα της άρχουσας τάξης Τουρκίας, είναι επικίνδυνη, είναι προσανατολιστική και χρειάζεται να αντιμετωπιστεί, γιατί δεν μιλάμε, είναι και μια άλλη πλευρά, δεν μιλάμε για μια, πώς να το πω, τώρα είναι η περίοδος γιατί είναι εκλογές, ο Ερντογάν, εκείνο το άλλο. Είναι στρατηγική της άρχουσας τάξης της Τουρκίας. Εσείς ανησυχείτε, η αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, τα ίδια είπανε και οι κεμαλιστές. Τα ίδια λέει όλο το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή ότι θα προχωρήσει θεωρούμε, η Τουρκία λοιπόν, σε ενέργειες όσο η Ελλάδα θα θίξουν και τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα τώρα. Όσο η Ελλάδα παίζει αυτό το παιχνίδι των ανταγωνισμών, μάλιστα. όσο η Ελλάδα είναι το σκυλάκι του ΝΑΤΟ που δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο, θεωρεί ότι έχει ενιαίο επιχειρησιακό χώρο, όσο χαίρονται που τα αεροπλάνα μας πετάνε πάνω από την Βόρεια Μακεδονία στα πλαίσια του νατοϊκών σχεδιασμών, ναι. γιατί τα λένε αυτά οι Σιριζέοι, τόσο θα πρέπει να φυλαγόμαστε, να παίρνουμε τα μέτρα μας, γιατί μια πολιτική έξω από αυτούς τους σχεδιασμούς των υπεριαλιστών μπορεί να εξασφαλίσει. Εσείς θα θέλατε τα τουρκικά μαχητικά, λοιπόν, δηλαδή, πρέπει κύριε να Σοφιανέ. Δώσω το τελευταίο διάλειμμα και να καλυμνηθήσω. Τα ανατοϊκά μαχητικά είναι σαν σχεδιασμό. Είσαστε νατοϊκότεροι των ατοϊκών, το καταλαβαίνω. Κύριε Σοφιανέ, αλλά η αριστερά δεν έχει σχέση ούτε με το ΝΑΤΟ, ούτε με το κράτος τρομοκράτη. Ελληνικά ή τουρκικά? Αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή, πληρώνουμε λεφτά. Είναι το ίδιο. Απέναντι σε ποιον εχθρό? Στους είναι Ρώσους. Το ίδιο. Για τους Ρώσους πετάμε πάνω από τη Φύρο. Υπάρχουν για ποιον εθνικά πετάμε? Συμφέροντα στην περιοχή. Για την για Ελλάδα ποιον πετάμε. Σοβαρά μιλάτε. Βεβαίως. Έχει συμφέροντα να πετάει η Ελλάδα πάνω από τη Βόρεια Μακεδονία? Από το να πετάει τα τουρκικά μαχητικά, δεν το καταλαβαίνετε. Για να την υπερασπίσει απέναντι σε μας κλείνει η Τουρκία. Απέναντι σε ποιον την υπερασπίζει? Θα διακόψουν οι διαφημίσεις. Από ποιον κινδυνεύει η Μακεδονία, από ποιον κινδυνεύει, πείτε μου.